Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perdono. Επιτέλους ήρθε. Κυρίες και κύριοι, απόψε μαζί μας ο Γιώργος Δελάρας. Είμαστε εδώ για να λύσουμε αυτό το γρίφο. Τι σημαίνει Γιώργος Δελάρας? Θα έχω βοηθούς πολλούς σήμερα να με βγάλουν από τη δύσκολη θέση. Σκέφτομαι το εξής, Γιώργο.
πώς να παρουσιάσω αυτή την εκπομπή. Όπως και να την παρουσιάσω, εσύ θα την παρουσιάζεις καλύτερα. Και την εκπομπή. Ναι, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος στο μέσο, κυρίως άνθρωπος της τηλεόρασης. Τα ξέρω όλα αυτά καλά, ξέρω πώς να τα οργανώνω, πώς να τα καταστρέφω. Αλλά μια και με ρωτάς να... Καταρχήν, δεν ξέρω, βλέπω τόσους ξεχωριστούς φίλους εδώ και... Και άλλοι τόσοι έρχονται. Να ξέρετε ότι είναι ιδιαίτερα συγκινητικό, αλλά είναι και λίγο παράξενο. Να νιώθεις ότι μετά από ένα κύκλο ζωής, από τόσα χρόνια, κάποια στιγμή πρέπει και εσύ να μπεις μέσα στο παιχνίδι, να εκτεθείς με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δελάρα. Συνεχίστε. Όχι. Ο οποίος διαφέρει από τα reality της εποχής. Πάλι καλά που μας διαφέρει. Σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά βέβαια έχει και μια συγγένεια. Δεν μπορεί να μην έχει. Λοιπόν, αλλιώς είχα υποψιαστεί το ξεκίνημα. Θα αποχωρήσει. Υπάρχουν αποχωρήσεις. Προτινόμενοι υπάρχουν, αγαπητοί. Εδώ, προτινόμενος νούμερο ένα. Αλλά να τονίσω το εξής, ότι ξεκίνησα αυτό το πρόγραμμα, αυτή την εκπομπή, με ένα τραγούδι που άκουσα πολύ μικρό παιδί από τον πατέρα μου. Ναι. Το έπαιζε ο Λουκάς με το μπουζουκάκι του και μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί ενώ τα τραγούδια εκείνης της εποχής ήταν σμυρναϊκά, ήταν μινόρες, αμπάχ, ο Γιώργος τα καταλαβαίνει αυτά και τα παιδιά, αυτό ήταν πολύ μοντέρνο για την εποχή του. Ας πούμε ότι ήταν μοντέρνο για την εποχή του. Τώρα σας μιλάω πολύ μικρός, έτσι θα ήμουν 4-5 χρόνια παιδάκι. Εγώ, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, από τότε προσπαθούσα να εμβαθύνω σε αυτά που ακούω, να δω τι είναι. Λοιπόν, αυτό το μοντέρνο τραγούδι, λοιπόν, εκείνης της εποχής, έμεινε στα αυτιά μου και κάθε φορά που το λέω, έχω αυτόν τον ήχο. Και σε τη συγκίνηση από το είδαμε. Με ένα μπουζούκι, ήταν νέος τότε πολύ ο πατέρας μου, είχε μια πολύ τρυφερή φωνή, ένα πολύ καλός τραγουδιστής, και έπαιζε με ένα ξεχωριστό τρόπο. Και δεν σας κρύβω ότι η αιτία για να κάνω αυτούς τους δίσκους τα τελευταία χρόνια που έκανα πάλι με το αφιέρωμα στον Βασίλη Τσάνη αλλά και στον Μαρκό Μακάρη είναι κυρίως ένα φόρος τιμής και προς αυτούς τους ανθρώπους και μιλάω και για τη δική μου οικογένεια, για τους θείους μου όλους που ήταν μουσική και τον πατέρα μου αλλά και όλους αυτούς τους ανθρώπους που πέρασαν, έστησαν αυτό το τεράστιο οικοδόμημα που λέγεται ελληνικό τραγούδι και που σήμερα βέβαια εμείς το παρατηρούμε όσοι έχουμε κάνει τη διαδρομή μας. Το παρατηρούμε με μια έκπληξη. Δεν σας έλεγα εγώ θα παρουσιάσει καλύτερα την εκπομπή από μένα, λοιπόν. Για να τον ευχαριστήσω τον Γιώργο και δημόσια. Γιατί όπως εσύ έτσι ξεκίνησες από μικρό παιδί τις μουσικές αυτές, θέλω να σε ευχαριστήσω που και εγώ έτσι με μεγάλωσες με τα τραγούδια σου. Θα πεις και τότε που είσαι στην Κούνια. Γαλουχίδικα, α πούμε. Είναι αλήθεια, πάντα μου το λέει ο Βασίλης, όταν συναντιόμαστε. Ο δάσκαλος ο Νταλάρας λέει, μου έχει πει αυτό και εκείνο, πρέπει να προσέχω. Και πάντα το τηρείς στη ζωή σου. Μα εγώ το είπα ότι αυτές οι εκπομπές έχουν και ένα μνημόσυνο μέσα. Όχι, αγόρι μου, αυτή δεν έχει. Πάντως σε βοήθησε ο Νταλάρας ως δάσκαλος. Ναι, μην το λες, άκου να δεις τι έπαθα. Ήμουνα στη Γερμανία το 1973 και κλειδώνω, έτσι πήγα αλαλούμ. Χωρίς να ξέρω που πάω, γιατί πάω και τι κάνω. Και μάλιστα δεν είχα και λεφτά για ξενοδοχείο, παρά μόνο για 2-3 μέρες. Κλειδώνω στη ντουλάπα του σταθμού με ένα φίλο μου, με το Θωμά, τις βαλίτσες μας. Και λέω, πού έχει εδώ κοντά ένα μαγαζί ελληνικό. Μου λέει, είναι ένας Καστανάς Έλληνας εκεί πέρα, εκεί είναι, ένα Imperial λεγότανε. Το ντουμάνι έκλεινε την πόρτα μου, μόνη την άφησε ανοιχτή και έκλεινε. Και λέω να πω δύο τραγούδια. Ως πελάτης. Και λέω και πιάνω δουλειά εκείνο το βράδυ. Μπράβο. Ναι. Ήταν τραγούδια που είπα του Γιώργου
Και μετά από δύο μέρες βλέπω κάτι fake volant που κυκλοφορούσαν στα μαγαζιά τα ελληνικά. Και λέει: παίζει η Σούλα Μπούλα, δεν θυμάμαι τα ονόματα των κοριτσιών, να είναι καλά. Και στο τέλος λέει και ο μικρός Νταλάρας Βασίλης Παπακοσταντίνου. Κατάλαβες γιατί σου δεν Έχουν πάει πολύ ψωμάκι στο όνομά του πάντως. Λοιπόν, να παρουσιάσουμε έναν άνθρωπο που έχει μια. Εκείνος το είπε, μην. Επειδή είσαι και λίγο τζόρας, μην αφού. Έχει μια μεταφυσική σχέση μαζί σου, ο Κώστας Καβαθάς. Έτσι αισθάνομαι μαζί του, γιατί έχουμε γνωριστεί πολλά χρόνια πριν. Πριν. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω πότε γνωρίζω. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό, Κώστα. Ενδιαφέρει, γιατί όταν τραγουδούσε εδώ στις μπουάτ της Πλάκας... Πόσα χρόνια και... Ναι, δεν μας αρέσει. Κάναμε... πηγαίναμε, ξέρετε, εκεί και τον ακούγαμε μαζί με, με τους φίλους. Ήταν κακά χρόνια τότε, ήταν η δικτατορία. Και νομίζω ότι κάναμε αντίσταση, ξέρετε. Κοιτάγαμε γύρω μας αν είναι κανένας χαφιές. Ο Γιώργος τραγουδούσε και μετά αισθανόμαστε ότι κάτι συνέβαινε, κάτι μαγικό γιατί. Αλλά γνωριστώ, ναι, και συνέβαινε, ναι. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα, καλιά σκουριά δεν πηγαίνει. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα, καλιά σκουριά δεν πηγαίνει. Μη κάνεις είδα στου Ρωμινιού και στα γεριού το πόδι. Μη τα λυσίδα στου Ρωμινιού και στα γεριού το πόδι. Εδώ το φως, εδώ καλός, χρυσές γαλάζιες γλώσσες. Στα βράχια λαφιά πέρεχα τα σίδερα μας άνε. Στα βράχια λαφιά πέρεχα τα σίδερα μας άνε. Γνωριστήκαμε όμως και λόγω της άλλης του αγάπης που έχει. Ο Γιώργος αγαπάει πάρα πολύ τις μηχανές, όχι τα αυτοκίνητα, γιατί δεν θέλω να τον προσβάλλω, γιατί και εμένα μου λένε καμιά φορά εσείς είστε θειασότης του Ιωταχή και μου έρχεται να κόψω τις φλέβες μου. Ναι. Οι καλές μηχανές, τα καλά αυτοκίνητα, οι καλές μοτοσυκλέτες έχουν μέσα τους κάτι μεταφυσικό, γιατί για να τις πας γρήγορα πρέπει να είσαι πάνω από τα 9 δέκατα και αυτός ο χώρος από τα 9 δέκατα μέχρι τα 10 δέκατα είναι ο χώρος που κινούνται οι άνθρωποι που έχουν έλεγχο. Εσύ, Κώστα, ξέρεις ο Ιαβέρης πώς μπήκε στη ζωή του. Ομολογώ πως όχι. Θα το μάθουμε τώρα, λοιπόν. Η γνωριμία με τον Γιώργο αιωρείται σε ένα φλού χρόνο. Σαν αίσθηση παρά συγκεκριμένα στον τάδε χώρο που έπαιζε μουσική. Τώρα όχι. Που το λέτε, αυτό το αισθανόμαστε όλοι με τον Γιώργο. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε πού γνωριζόμαστε. Το ξέρουμε από πάντα. Η εκτίμηση είναι ότι θα μπορούσε να ήταν ένας τόσο καλός οδηγός αγώνων όσο είναι καλλιτέχνης. Αυτό δεν είπα και εγώ πριν. Γιατί έχει πάρα πολύ καλή αίσθηση. Θα μπορούσε να παρουσιάσει άψογα. Οτιδήποτε αποφασίσει να κάνει θα το κάνει καλύτερα από αυτό. Εγώ δεν που μπορώ κάνει, να έχω άποψη για κάτι άλλο. Μπορώ να έχω άποψη μόνο γι' αυτό και για συγκεκριμένους λόγους. Μα Κωνσταντίνο αποκλείεται να ήταν. Λέω λοιπόν για την αίσθηση που είχε, γιατί ξέρω πολύ καλά μια μπεμβέα σημαίνει με μαύρη ρίγα πώς την κοντρολάρετε με δύο φορές. Αυτό που έλεγα. Αλλά φορούσε ζώνη και με είχε εντυπωσιάσει επίσης το ότι στο δίκυκλο, στη μοτοσυκλέτα, το κράνος, και μάλιστα θυμάμαι δύο Σίμψον που είχε έρθει και έχει πάρει ασημένια τύπου Φόρμουλα 1 από τη Μιχαλακοπούλου. Έτσι, πραγματικά εντυπωσιακά κράνη, Φόρμουλα 1, δύο πανάκριβα κράνη, αλλά ο άνθρωπος εκτιμούσε ότι το κεφάλι του κοστίζει περισσότερο από το κράνος. Απόλυτο δίκιο. Τη φορή μου. Ελληνίτσα, εσύ πώς. Πάντως να πω. Μα διακόπτει την Ελληνίτσα. Σε παρακαλώ να πω. Όχι, εσένα διακόπτει την Ελληνίτσα, δεν μιλήσει ακόμα. Πήγα να μιλήσω. Πάνω σε αυτό, εγώ πιστεύω ότι δεν τρέχει σε αγώνες για ένα λόγο. Δεν του αρέσουν τα βραβεία. Και αυτό το απέδειξε που δεν πήγε και στα βραβεία Αρίων. Και ανοίγει πληγέ, ρε με τη μία, ρε. Να σα πω τότε. Να τι διατηρήσει ανοιχτέ όμω. Ναι, ναι, θα επανέλθω. Τότε δεν διαφωνήσω, γιατί και εμένα δεν μου αρέσουν τα βραβεία, δεν υπάρχουν ποτέ βραβεία. Ούτε εσύ πήγε στα βραβεία, όπω είδα πάντα. Έλα, βρε Βασίλη. Άρα το χωρί βραβείο όμω. Λοιπόν, Ελληνίτσα, ο Γιώργο πώ. Πού, πότε και γιατί. Απλά είναι ένα κεφάλαιο αυτό με τον Γιώργο τώρα που ακούω δύο ανθρώπους πολύ σημαντικούς να μιλάνε για την ταχύτητα, για τα αυτοκίνητα, για όλο αυτό. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για τον Γιώργο Νταλά, για την ταχύτητα. Για τον Βασίλη Παπακοσταντίνη. Χωρίς ταχύτητα. Όχι, ούτε και γι' αυτό. Για μένα και ο Νταλάρας είναι μουσική. Είναι τραγούδι. Είναι
ένας από τους ανθρώπους που με όθησε στο να ασχοληθώ με το τραγούδι. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όλα τα άλλα μπορώ να πω ότι δεν με ενθουσιάζουν, Γιώργο. Τι θέλεις να πεις, Ελένη, αυτό. Γιατί πήγα, μια δράμα Ξάνθη και μια διαδρομή που μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, περίπου στη μία ώρα έγινε μέσα σε 20 λεπτά. Δράμα ήταν. Δεν είναι ταξιδιωτικό. Δράμα! Ορκίστηκα, δεν θα ξαναπώ ποτέ. Δίπλα στο Γιώργο Νταλάρα. Ναι. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει ελάς, στο κορμί βομβιστές κουβαλάς. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει ελάς, με τη γλύκα που φυλάς. Πολύ καλός οδηγός, βεβαίως. Ο κύριος Ανδρέου, ο οποίος είναι εξίσου πολύ καλός οδηγός. Αλλά τους προτιμώ μουσικούς, τραγουδιστές. Συμφωνείτε, κύριε Ανδρέου, έτσι. Εγώ τρέχω λίγο και... Το κατάλαβα. Όχι λίγο τώρα. Επικοινωνούμε με τον Γιώργο σε αυτό. Αλλά αν με ρωτάτε εμένα για τον Γιώργο Νταλάρα, θα σας πω ένα απλό περιστατικό. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ο Γιώργος είναι ο άνθρωπος που του λες, υπάρχει ένα μπαράκι στο Κολωνάκι, χωράει 35 άτομα, δεν έχει ήχο. Αλλά σε αυτό το μπαράκι παίζουν κάποια παιδιά που έχουν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, τα τραγούδια τους είναι εξαιρετικά. Πάμε σήμερα το βράδυ. Λέει και η Άννα έρχεται από το Λονδίνο, θα την πάρω από το αεροδρόμιο και θα έρθουμε το βράδυ μαζί. Ραντεβού που στη Διδότου, στη γωνία, ναι. Έρχεται με την Άννα και πάμε στο μπαράκι και παίζει ο Χρήστος Θηβαίος με τους συνήθεις ύποπτους. Και ρωτώ τώρα εγώ. Έτσι έγινε. Πόση... Ήταν μια ονειρική βραδιά. Εγώ δεν το περίμενα. Δηλαδή είχε έρθει ο Γιώργος και. Πριν πόσα χρόνια μιλάμε, το 97 θα. Ναι. Όχι. Όχι. 97 παίξαμε στην Ελλάδα. 96. Με διακόπτει όμω, θέλω να πω το καλύτερο τώρα. Το καλύτερο όμω είναι ότι πόσοι άλλοι στην τάξη μεγέθου του Γιώργου. Και ξέρω τον Βασίλη, γιατί ο Βασίλης είναι έτσι κι αλλιώ σε αυτό το μήκο κύματο. Πόσοι άλλοι θα το κάνανε αυτό το πράγμα. Αυτό, όχι, εγώ σε αυτό το. Εντάξει, επιτρέψτε να έχω τη γνώμη μου. Αυτό για πες, η. Εγώ δεν ήρθα που συναχωρεί μικρόφωνα στο αυτό. Ναι, θα εξάρτησε. Μα είπε και εγώ. Η ιερή αναρχία του Νταλάρα είναι αυτή. Και η άλλη. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Και το άλλο περιστατικό. Η ιερή αναρχία του Νταλάρα. Γιατί λέω ιερή. Α, γίνει τίτλο αυτή. Είμαστε στο στούντιο Σχέρα και ξαφνικά εκεί που ηχογραφούμε κάτι καίγεται μια λάμπα. Τι μέταλλο μου λέει έχει λάμπα μέσα, λέω βολφράμιο. Γι' αυτό μου λέει σε παραδέχομαι. Τους η κυρία Καβουρίνα πάει τσάρκα με το σπάρο στη Ραφίνα. Η μαμά τους η κυρία Καβουρίνα πάει τσάρκα με το σπάρο στη Ραφίνα. Σας ένωσε ο Τσιτσάνης. Μας ένωσε ο Τσιτσάνης, αλλά είχαμε γνωριστεί λίγο πιο παλιά. Ο Γιώργος Νταλάρας είναι, όπως λέει ο Γιώργος Ανδρέου, πιο ένας... παλιά και τον Τσιτσάνη, λοιπόν, θα... Τι κακός άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος και καλλιτέχνης που παρακολουθεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σχολαστικότητα του τι συμβαίνει στην νέα σκηνή, ας πούμε. Α, βέβαια, ναι. Και έτσι είχα κάνει μια εμφάνιση εγώ σε δισκογραφία, την πρώτη μου εμφάνιση με τα Πορφυρά Καμπάγια και το Λάβριο του Βαγγέλη Κορακάκη. Και τα είχε πάρει χαμπάρο ο Γιώργος και είχε μιλήσει για αυτά. Και όταν ήρθε στο Χάραμα, που τραγουδούσαμε μαζί με την Ελένη και τη Δήμητρα τη Γαλάνη, θυμάμαι, ας πούμε, ότι μου είχε πει κάποιες λεπτομέρειες σε σχέση με το πώς τραγουδούσε τα τραγούδια και εκείνο, ας πούμε, είναι διαφορετικό και μην τα αφήσεις και εκείνο, να έχεις και τη λαϊκή, ας πούμε, ερμηνεία που έχεις εκεί, μην αφήσεις και το άλλο.
Έκτοτε, εντάξει, είχαμε συναντηθεί κάνα δύο φορές και ένα βράδυ είχα πάει να τον δω στο Ζυγό, στην Πλάκα. Πήγα όντως, παρακολούθησα το πρόγραμμα τότε με τον Πάνο τον Κατσιμίχα και τον Μπάμπη τον Στόκα. Ναι. Ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, μου άρεσε πάρα πολύ. Και μου λέει: μη χάνεσαι. Μη χάνεσαι, μου λέει. Ξέρεις, εγώ δεν είμαι έτσι, δεν πολύ γυρνάω και. Λίγες μέρες μετά χτυπάει το τηλέφωνο στο σπίτι. Μάλλον βρήκα ένα μήνυμα. Γεια σου Γεράση, με λέει, είμαι ο Γιώργος ο Νταλάρας, σε θέλω για κάποιες παραστάσεις στο Μέγαρο με τον Τσάνι. Όπου, οπισία θα έπαθες, τι πάρτι έριξα, ας πούμε. τότε ήταν η πρώτη φορά που συνεργαστήκαμε, ναι. Και για μένα ήταν ένα... Δώρο Θεού. Ένα όνειρο, ας πούμε, ναι. Δηλαδή, σαν πιτσιρικάς και λιγότερο πιτσιρικάς αργότερα, έτσι, με τους φίλους που παίζουμε, τραγουδάμε κτλ. Όλοι θέλαμε κάποια στιγμή να έρθει ο Γιώργος Νταλάρας να μας ακούσει, ας πούμε, για κάποια στιγμή να τραγουδήσουμε μαζί του. Να μας επιλέξει. Ναι, Χριστό, εσένα δεν σε πήρε ποτέ τηλέφωνο για συναυλία. Όχι. Το φέρεις βαρέως αυτό. Πάρα πολύ. Εγώ με τον Νταλάρα γνωρίστηκα χτες, στην Κύπρο. Θα μπορούσε να ήταν και πολλά χρόνια πριν. Τώρα το χτες το λέω έτσι, ότι έχει σημασία. Πρόσφατα με το δημοψήφισμα, εγώ για την εφημερίδα μου, δεν είχε έρθει εκεί. Δηλαδή, από την ημέρα που πήγαμε και άξιμοι και κατέπλεαν από την Αθήνα διάφοροι δημοσιογράφοι, πολιτικοί, και αυτό μου συνέβαινε όποτε πήγαινα στην Κύπρο, λέω κάπου θα είναι αυτός, κάπου θα πέταχτε. Και αυτό το κάπου ήταν πάντοτε άμεσα συνυφασμένο και με τη μουσική του. Δηλαδή, αυτό το έπαθα. Δηλαδή, να περιφέρομαι στην Κύπρο και έχω αυτή την κακή συνήθεια εγώ να περιφέρομαι γενικά όπου πηγαίνω. Ερχόταν η μουσική του, ερχόταν δηλαδή οι λόγια δικά του, οι πράγματα που έχει κάνει. Παλιότερα γνωρίστηκα βέβαια, με αφορμή την Κύπρο και γι' αυτό την ανέφερα τώρα ως συνάντηση αυτών των ημερών. Όντως ήρθε, έστω για μια μέρα, δηλαδή ήθελε να είναι παρόν σε αυτό που συνέβαινε. Και τον γνώρισα δηλαδή προσωπικά με αφορμή τα όσα έχει κάνει για την Κύπρο. Αλλά αισθάνομαι ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ανθρωπιάς που υπάρχει εκεί και ελπίδας πολλών ανθρώπων ότι κάτι μπορεί να αλλάξει ουσιαστικό στην Κύπρο, οφείλεται σε αυτόν. Και το λέω έτσι με πολύ πολύ ειλικρίνεια, όχι για να τον καλοπιάσω τώρα, ξέρω ότι έχει τραβήξει πάρα πολλά για αυτό το κεφάλαιο, αλλά αυτός είναι ο Νταλάρας, ο άνθρωπος για μένα. Και με αφορμή αυτό βρεθήκαμε βεβαίως και με πήρε και ένα τηλέφωνο να τραγουδήσουμε μια φορά, αλλά το απέρριψα. Ξέρεις τι δύσκολο είναι στις πρόβες. Λοιπόν, για σένα μας τα είπε ο κύριος Ανδρέου. Ήταν απίστευτη βραδιά. Μου είχε πει ο Γιώργος, είχε έρθει με την Ελένη, μου λέει, θα έρθει και ο Νταλάρας, μου λέει, απόψε. Του λέω, πού εδώ, στον παράκι του Βασίλη. 60 άτομα αγόραγε. Και για 3 ώρες έπαιζα και είχα μπροστά μου το γιο. Καημός μεγάλος. Χριστό μου, είσαστε δύο πάρα πολύ όμορφοι τραγουδιστές. Έχεις εδώ. Δίκιο. Πολύ όμορφοι τραγουδιστές. Θέλω να βάλω και έναν ακόμη ανάμεσά σας πριν αρχίσουμε να μιλάμε για τον Τζιτζάνι και πριν απολαύσουμε τα τραγούδια. Είναι πραγματικά πολύ όμορφος. Ελπίζω να μην σας δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Εσένα ξέρω δεν σε κομπλάρει τίποτα. Εγώ τι έκανα στη ζωή μου, μια ξερή ομορφιά το έκανα. Να ανοίξει η πόρτα, παρακαλώ. Είναι ο κύριος. Ήρθα εδώ πέρα, είχα ένα πρόβλημα, αλλά
Τι έπαθε. Αποκλείεται. Θαύμα έγινε, παιδιά. Συγγνώμη για την είσοδό μου, αλλά ήρθα να μπω στην είσοδό στον Άγιο Γεώργιο. Ο Αντώνης ο Βαρδής στα περνά, έρθα τα αστεία. Όχι, όχι, τώρα, εδώ μπροστά. Γιατί είδα και εκείνο με το σκαλάκι και λοιπά. Αν είναι δικά σου αυτά, νομίζω πρέπει να... Έλα, κάτσε. Εκεί θα έρθω, εκεί θα έρθω. Με συγχωρείτε, αλλάζετε σκεύη, βλέπω, ε. Πριν από λίγο καιρό είχες εσύ αυτά. Το ξέρετε, ε. Δηλαδή, γίνονται θαύματα, τελικά γίνονται θαύματα. Και εμένα έτσι τα βγάλω. Κάτσε από εδώ, να σου πιο κοντά στα παιδιά. Κάνεις αγόρι μου εσύ. Α, είσαι καλά. Καλά, μου κυρία. Αγάπη. Λοιπόν, ξεκίνα από τα βαθιά, κατευθείαν. Ποια είναι η γνώμη σου για τον Νταλάρα? Καταρχάς κάνει θαύματα, όπως είδατε μόλις. Ναι, το είδαμε. Ζήσαμε μια πραγματικότητα. Τελικά γίνονται θαύματα στην εποχή μας. Ναι, και όταν αναφέρεσαι τον Γιώργο Νταλάρα, κατευθείαν πέφτουνε... Γίνεσαι καλά, ό,τι και να έχεις, γίνεσαι καλά. Έβγαλε το Ρώμα ιστορία, ό,τι ξοφλήσαμε. Είμαστε δέοι το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάζουνος οι ρητορές πολύ μιλήσαμε. Στο έξι στα πέζουν σ' αυτό το δία σου μόνος φαντάζει. Κάτω οι σημαίες της λεωφόρους που παρελάσαμε άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες, Γιώργο. Και γι' αυτό εμείς πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι. Γιατί είμαστε από καλή γενιά βέβαια. Λέω και υποστηρίζω ότι ο Γιώργος Νταλάρας έχει κάνει μία μοναδική, θα έλεγα, για το ελληνικό τραγούδι, καριέρα, μία μοναδική σταδιοδρομία. Είναι, θα έλεγα, στο εξωτερικό, και μπορώ να το υποστηρίξω αυτό, συνώνυμο ο Γιώργος του ελληνικού τραγουδιού. Έχουν ανοίξει τα μεγαλύτερα θέατρα για αυτόν και εγώ ξέρω πόσο δύσκολο είναι αυτό. Έχει συνεργαστεί με διάσημους καλλιτέχνες, συναδέλφους μας, και εγώ ξέρω πόσο δύσκολο είναι αυτό, αλλά και εδώ στην Ελλάδα έχει καταφέρει να κινείται σε δύο επίπεδα. Απ' τη μια ενδεχομένως να είναι, δεν ξέρω τα νούμερα, αλλά το πιστεύω, ίσως ο εμπορικότερος Έλληνας τραγουδιστής, έχει πουλήσει εκατομμύρια δίσκους, σε μια χώρα που ναι μεν είναι μουσική, αλλά είναι και μικρή αγορά, και από την άλλη κατάφερε να κινηθεί σε όλα σχεδόν τα είδη, σε όλες σχεδόν τις φόρμες του ελληνικού τραγουδιού, παρότι η κίνησή του ήταν από το λαϊκό τραγούδι. Και εκείνο που θέλω να του ευχηθώ από καρδιάς, θα έλεγα, είναι να είναι υγιής, να είναι ευτυχισμένος με τους ανθρώπους που αγαπάει, να έχει το ίδιο πάθος για τη μουσική, θα το έχει βέβαια, και να συνεχίζει αυτή την εκπληκτική πορεία που έχει ήδη ξεκινήσει και έχει ακόμα δρόμο να διανύσει και πολλά να μας δώσει. Να είσαι καλά. Σου είπανε για μένα και τα μάτια σου είναι πάντα κουρκωμένα. Λιγότερα ζουν τα βουνά μα εγώ τα βλέπω σκοτεινά. Ένα καφέ που ακούει όλο, που ακούει όλο τα ίδια για μπάρκα και ταξίδια. Και να μην τα ξεχάσω. Λοιπόν, ο περίεργο λόγος
πίπας της μουσικής, πέρα από σπουδαίος τραγουδιστής, είναι και ένας σπουδαίος μουσικός. Σεμνύνεται γι' αυτό. Το μεγαλύτερο μέρος της σταδιοδρομίας του ήταν μια σειρά διαδοχικών εκπλήξεων. Όλες του οι συνεργασίες από τα χρόνια της νεότητάς του μέχρι σήμερα δείχνουν έναν άνθρωπο αφιερωμένο κυριολεκτικά στην υπόθεση του ελληνικού τραγουδιού. Μου έκανε την τιμή και τραγούδισε 25 τραγούδια μου. Τον θαύμασα για το πάθος του και ιδίως για την εργασιομανία του. Βέβαια είναι ψυχοβγάλτης στην συνεργασία του. Θα τελειώσω με κάτι που μου είπε κάποτε ο κοινός μας φίλος, ο σπουδαίος Σταύρος Κουλιμτζής. Ο Γιώργος Νταλάρας μου είπε, καθαγιάζει το τραγούδι. Πράγματι, του εύχομαι να είναι πάντα καλά και αυτός και η οικογένειά του. Ευχαριστώ. Κάθε φορά κάτι έχω να του πω, δηλαδή είτε είναι στο στούντιο, είτε είναι στο χώρο που δουλεύει. Ναι, πάντα ναι. Λοιπόν έχω να του πω κάτι το οποίο δεν είναι ευχάριστο. Πάντα του λέω, άκου να δεις, εσύ είσαι καλός, μην παρασυρθείς. Κάθε φορά του λέω, είναι αλήθεια αυτό, έτσι. Είτε στο στούντιο. Σε νοθετεί δηλαδή. Λίγο, αλλά δεν είναι, είναι ενδιαφέρον στους ανθρώπους που έχουν κάτι παραπάνω, κάτι είπε για τα αισθάνεσαι την υποχρέωση να το επισημαίνεις. Αισθάνομαι την υποχρέωση, ναι. Ας πούμε, του λέω κάθε φορά που το βλέπω, άκου να δεις, καλό είναι το ξενύχτη. Μη σε κουκουλώσει. Ναι, μη σε ρουφήξει αυτό το πράγμα. Ναι. Προσπάθησε να ζήσεις και τις άλλες ώρες. Και αυτός έχει ένα... Ναι, να φέρεις το μαγαζί και να πηγαίνεις αλλού να ξενυχτάς, όπως κάνω. Τραγουδά συνέχεια. Αυτό που μου αρέσει στον Αντώνη είναι το εξής. Ότι ενώ ξεκίνησε σε μια άλλη εποχή που εμείς οι παλιότεροι, για κάποιους άλλους λόγους, μπορούμε να τους αναλύσουμε, αλλά δεν ξέρω αν χρειάζεται. Ναι. Έχουμε μια διάθεση να διαμορφώσουμε και το σήμερα, ενώ δεν μπορεί να γίνει αυτό. Mm-hmm. Κακά είναι τα ψέματα. Το σήμερα διαμορφώνεται μόνο. Ως ένα βαθμό. Εμείς ως ένα βαθμό παίξαμε ρόλο στις δικές μας εποχές, ο καθένας από εμάς. Δεν μου αρέσει αυτό που λες, δικές μας εποχές. Τώρα, είσαι καλά. Κάτσε. Ξεκίνησε. Τώρα αρχίζουμε εμείς. Έτσι. Εσύ δικά, ναι. Εσύ έχεις μηδενίσει. Εσύ πας στην Ελβετία και γυρίζεις φρέσκος. Άλλο είναι αυτό. Είπαμε να μην τα πεις αυτά. Είπαμε να μην τα πεις αυτά. Λοιπόν, κρίμα είναι. Ξέρω κάποιους που το κάνουν αυτό, γι' αυτό το λέω. Όλοι ξέρουμε. Αυτός δεν το δείχνει με το παρουσιαστικό του, ξέρει τι κάνει. Αυτό λοιπόν που μου κάνει εντύπωση με τον Αντώνη, ότι ενώ ξεκινάει με μια διαδικασία όπως η εποχή το θέλει, καταφέρνει με δική του πρωτοβουλία, αλλάζει τα δεδομένα και κάνει κάτι που θα ήθελα να το κάνω κι εγώ αν ξεκινούσα. Το έκανα στο παρελθόν. Παίρνει ένα χώρο, όχι φθαρμένο χώρο, καινούριο. Και μπαίνει μέσα με μερικούς από τους σημαντικούς εκφραστές, όχι μόνο αυτής της εποχής, αλλά και άλλους. Και μπαίνει κοντά, αν θέλεις, ενώ ξεκινάει να εργάζεται και να φαίνεται τη νύχτα, προσδοκεί να εκφραστεί με πράγματα της ημέρας. Κάπως παράλληλα. Στάμε το πρωί δηλαδή και φαίνεται. Παράλληλες πορείες. Μην τα απλοποιείς, παιδί μου. Κάπως παράλληλες πορείες λέει και αυτό είναι μεγάλο κομμάτι. Εγώ θέλω να πω γιατί. Δεν θα πεις πάρα πολλά όμως, γιατί. Όχι, θα πω λίγα πράγματα. Εγώ αυτό που θέλω να πω για τον Γιώργο Νταλάρα είναι ότι. Πέρα από το έργο του που εμείς οι νεότεροι το έχουμε διδαχτεί και διδασκόμαστε συνέχεια με την πολύ πολύ μεγάλη καριέρα που συνεχίζει και κάνει και γράφει ιστορία ο Γιώργος Νταλάρας και όλοι οι άψογοι συνεργάτες τόσα χρόνια που εγώ θυμάμαι η παράσταση που είχατε κάνει με τον Βασίλη. Δηλαδή για μένα είναι από τις καλύτερες δουλειές που έχω να αισθάνομαι εγώ. Του Αττικών και μετά στη Θεσσαλονίκη. Εγώ το είχα δει στη Θεσσαλονίκη γιατί τότε ακόμα ήμουν εκεί. Καλώς τον αιώνιο χίπη, καλώς το ροκά μου, σε πεθύμησα. Σε ρωτώ το ρεμπέτη μου. Χίπης εσύ, ρεμπέτης εγώ. Δεν λες κουβέντα. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Δεν λες κουβέντα, κράτας κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα. Κι ακούω μόνο συνθήματα μεταλλικά το μικροφόνο. Ξέρω το όνομά σου,
την εικόνα σου και πάλι απ' την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι απ' την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Εγώ δεν έχω την τύχη και την ευχάριστη συγκυρία το να κάνω μια συνεργασία με τον Γιώργο. Εντάξει, δεν ξέρεις το μέλλον τι μπορεί να γίνει. Αλλά αυτό που πάντα έτσι και τυχαίνει και γράφουμε και κάποιες φορές στα ίδια στούντιο, γιατί είναι μικρός ο κύκλος εκεί κάτω στο, με τον Ηλία τον Λάκα. Είναι τόσο δύσκολος όσο λένε. Εγώ δεν θα ξεχάσω, θα πω έτσι μια μικρή ιστοριούλα. Κάποια στιγμή ο Ηλίας ο Λάκας, που το γνωρίζει και καλά ο Γιώργος, τον αγαπάει πάρα πολύ, τον λατρεύει τον Γιώργο. Και κάνουμε χαβαλέ, είναι ένα νεαρό παιδί έτσι. Και μόλις κάποια στιγμή κάποιος του πήρε και του κάνει πλάκα, του κάνει με τη φωνή του Γιώργου ότι έλα Γιώργο, εγώ είμαι. Ηλία, ξέρω εγώ. Τον είδα, ενώ γράφαμε εμείς, τον είδα ότι εκεί που καθόταν ανέμενος και χαλαρός. Ναι, ποιος είναι, ναι, ο Γιώργος. Ανασκουβώθηκε και. Κύριε Γιώργο, τι κάνετε γι' αυτό. Και μόλις είπε ο άλλος ότι είναι πλάκα, έλα, ζήτησα. Αυτό δείχνει στο ίδιο. Λοιπόν, εδώ μου έχει τύχει να. Δεν θα πω το όνομα, αλλά φίλος μας που κοινό. Ο οποίος χτυπάει το τηλέφωνο και είναι ο Γιώργος Δαλάρας και σβήνει το τσιγάρο επειδή ξέρει ότι του Γιώργου τον ενοχλεί. Εγώ, ξέρεις τι, γιατί πήγα πιο εκεί για να κάτσει ο Ρέμος. Την ελέγχω, την ελέγχω. Γιατί πήγα πιο εκεί για να κάτσει ο Ρέμος εδώ κοντά στο Γιώργο. Γιατί εγώ ήθελα να καπνίσω λίγο. Δεν ενοχλείς. Λέω κι εγώ. Τώρα στο προηγούμενο, στο ίδιο στούντιο, γράφει και ο Κωνσταντίνος, ο γιος του Αχιλέα, του Θεοφίλου. Είναι στο ίδιο στούντιο τα παιδιά αυτά. Και ο Κωνσταντίνος γράφει με μένα, ενώ ο Λάκας γράφει με τον Γιώργο. Μου είπανε προχτές, γιατί είμαι τώρα στο στούντιο εγώ και εκεί θα πάω μετά, ότι τι έκανα, τα πήρα τηλέφωνο. Και λέω τον Κωνσταντίνο, ρε παιδιά, να του πω, θα έρθω σήμερα, ξέρω εγώ, είναι έτοιμο. Και λέει, πες, δεν είμαι εδώ. Κατάλαβες, έχει μια διαφορά. Γιατί, πώς θα υπολογίζετε τους απορίες. Επειδή αισθάνομαι τους κρατασμούς από την πλευρά των τηλεθεατών, που θα θέλουν να σε ακούσουν να τραγουδάς. Βεβαίως, θα μιλήσουμε αρκετά ακόμη, αλλά μήπως είναι ώρα να κάνεις τον πρόλογο σου. Πριν ανέβω, θέλω να πω δύο λόγια. Στο Αττικόν ήθελα, όχι πάλι θα διακόψω. Ήθελα να πω κι εγώ ένα κακό. Στο Αττικόν ήταν τα πιο σκούρα που βρήκα μπροστά μου, τα πιο δύσκολα. Γιατί είχα επιστήσει την προσοχή μου τόσο πολύ να τραγουδάω σωστά, γιατί ήμουνα δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, στον Γιώργο τον Δαλάρα, που δικαιολογημένα είναι αυτό που είναι. Αυτό είχα να πω ως κακό. Ευχαριστώ πολύ. Σε πίεσα δηλαδή. Όχι, αισθανόταν την πίεση από μόνος του. Δεν έσαι τον πίεση. Αυτοπιέστηκα για να ανταπεξέλθω στις περιπτώσεις. Ήταν τρομερή πάντως η δουλειά και ο δίσκος μετά που βγήκε. Δεν θέλετε να τον ακούσετε να τραγουδήσει. Έχει γράψει ιστορία. Εγώ πριν πάω να τραγουδήσω θέλω να σας πω ότι όταν φτιάχνονται αυτές οι εκπομπές, λέμε ποιοι είναι οι φίλοι μας, με ποιους έχουμε κάποια συγγένεια. Υπάρχουν πρόσωπα εδώ, όπως είναι ο Κώστας, όπως είναι ο Τάσος ή ο Χρήστος, που στην ουσία δεν έχουμε συγγένεια, δεν είναι μουσική. Ναι. Όμως η συγγένεια υπάρχει σε άλλα επίπεδα. Ένας άνθρωπος σαν και εμένα, που είναι βουτυγμένος μέσα στη μουσική τόσα χρόνια, προσπαθεί να βρει διέξοδο. Αλλιώς η δική μου ζωή, έτσι όπως είμαι αυστηρός. Το οδηγούσα στην ψυχασθένεια. Έχω την πλάκα μου κι εγώ, έχω τους φίλους μου, ξέρουν οι φίλοι μου πώς παίζω και πώς γελάω με τη ζωή μου, αλλά γενικά είμαι αυστηρός. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Νομίζω ότι είσαι αυστηρός. Νομίζω ότι είμαι αυστηρός. Όσοι σε ξέρουν πραγματικά, δηλαδή. Νομίζω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως γιατί ο τρόπος που μεγάλωσα ήταν τέτοιος, ήταν τέτοιες οι πιέσεις που έπρεπε να βρω ένα αποκούμπι. Αν η καθημερινότητά μου ήταν διαλυμένη, δεν θα μπορούσα να προχωρήσω. Θα ήμουν προφανώς. Σωστό αυτό, βέβαια. Έτσι, αλλού για αλλού. Έτσι λοιπόν, η ιστορία με τα αυτοκίνητα, η ιστορία με τις μηχανές, η ιστορία με τις ταχύτητες, θα δείτε ότι είναι το παιχνίδι μου για να μπορώ να έχω μια άλλη δραστηριότητα έξω από εκείνη τη μονομανία με τη μουσική, την οποία την αγαπάω, τη θέλω αυτή τη μονομανία. Κάνω φίλους, ανθρώπους σαν τον Γιώργο, ο οποίος ενώ είναι και αυτός βουτυγμένος μες στη μουσική, το χόμπι του, αν θέλετε, η τρέλα του είναι τα αυτοκίνητα κι αυτού. Οι περισσότεροι από τους μουσικούς που θα δείτε εκεί έχουν μοτοσυκλέτες. Και ο Καραντίνης. Γι' αυτό βλέπω έξω τόσα πολλά τέτοια. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο
Και για κάποια στιγμή, λόγω της σχέσης που είχα και με τον Καβαθά για τους τέσσερις τροχούς, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, ο καθένας από τα παιδιά από την ορχήστρα ή οι φίλοι, όταν θέλουν να αλλάξουν αυτοκίνητο, πέστε το ότι λέω ψέματα. Πόσες φορές δεν έρχονται να μου πούνε. Λοιπόν, λέγε τι γίνεται. Αυτό, διότι κάθε, για κάθε αυτοκίνητο που βγαίνει, τώρα πια δεν το κάνω. Αυτό, δεν έχω χρόνο πια να το κάνω. Είχα λοιπόν το συγκεκριμένο τεύχος των τεσσάρων τροχών με την κριτική και με το τεστ. Έτσι. Εγώ να κάνω μία παράκληση πριν πάω σε πάνω. Ναι. Να επαναλάβετε το Αττικόν εσείς δύο και να φύγει να παίξετε τις ροκές. Εσύ ιδιαίτερα. Ωραία ιδέα. Μια ζωή το παρακαλάω. Ναι. Να τραβήξει μια γραμμή μία νύχτα και να περάσει το ροκ. Ναι. Είναι και ο μόνος άνθρωπος που μου έχει πει απροκάλυπτα πριν από μπορεί και 20 χρόνια ότι εσύ είσαι λαϊκός τραγουδιστής, έτσι σε έχουν βαφτίσει, αλλά εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να κάνεις καριέρα ροκ τραγουδιστή. Mm-hmm. Έτσι λέει ο Καβαθάς. Δεν μου το είχε κανένας άλλος. Εκείνο το βράδυ έβαλε σφραγίδα. Το κάναμε αυτό. Είσαστε καταπληκτικοί και τώρα και οι δυο σας. Αλλά πρέπει να σου πω κάτι. Γιατί το λέω και μου σηκώνεται η τρίχα. Να σου πω κάτι για να τα ακούσει και ο κόσμος. Εγώ κάποια στιγμή ήρθα σε ένα σταυροδρόμιο. Άκουσα τα τραγούδια του Τσιτσάνη και του Μαμβακάρη και τα τραγούδια των Beatles και τα υπόλοιπα. Και τα συνέκρινες. Ναι, λοιπόν, τα αυτά άκουσα και τα βίωσα και τα δύο, διάλεξα εκείνα. Δεν ξέρω γιατί. Τραγούδισε και με το Sting. Μάλλον ξέρει. Ξέρω γιατί. Λοιπόν, συγγνώμη, εδώ έχω δει εκπροσώπου αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτε, δεν έχω δει φουσκωτού. Δεν έχουμε δει τα φουσκωτά του πρόεδρου. Έρχονται σιγά-σιγά. Θα μου επιτρέψετε, παρακαλώ, να βρω κι εγώ μια άφθη να μπω μέσα. Λοιπόν, να υποδεχθώ του δύο καλεσμένου πριν σηκωθεί επάνω. Έτσι. Θέλω να παρακαλέσω να έρθει μέσα ο κύριο Δημοσθένη Ταμπάκο και η κυρία Ιδεσπινή. Αντιγόνη, ψυχρά μου. Καλώ ήρθατε. Μεγάλο σου Τραγιμανάκη. Τι κάνεις αγάπη μου, είσαι καλά. Χαίρομαι. Γεια σου Τραγιμανάκη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Χαιρετίστε την παρέα, τι είναι άλλο. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Κι όμως είναι αλήθεια. Με λένε Πόπι, σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη. Αχ να με λέγανε την Γέλη. Μου πηγαίνει πιο πολύ αυτό το λάμπα με το Ι. 4, 5, 6. Με λένε Πόπι. Σου καντρέπομαι γι' αυτό. Μια μέρα, μια μέρα, μια μέρα θα σε παντρευτώ. Χα, χα, τι γελάς. Θα στο είπα στη μαμά. Κι άκου, τι σκέφτη για να μ' άκου να το πω. Και στον παπά, αυτός θα μείνει με τον μπα. Δυο τραγούδι να σου στείλω. Να είναι κόκκινο σαν ήλο. Και αναλαμπρό σαν ένα φύλλο. Να καθίσει σαν πουλί να κελαϊδίσει με δικά δικά να σε φιλήσει. Ένα τραγούδι για να το βάζεις την ώρα που διαβάζεις. Δεν μπορεί να είναι η Αντιγόνη σου. Η Αντιγόνη, Δεσποινή στασμένη. Αντιγόνη μου. Καλέ. Τι με λένε Πόπι. Τι με λένε Πόπι. Μια και φάει. Μεγάλη συγκίνηση και εκείνη. Λοιπόν, πάμε. Χειροκροτήστε. Μη με κάνεις να πεθαίνω.
τρένο λίγο λίγο. Μη δακρύσεις, πάψε πλέον. Υπάρχει αντιζηλία. Μην ακούς ποτέ τη ζεύρα κοινωνία. Ξέρεις πως υπάρχει αντιζηλία. Μην ακούς ποτέ τη ζεύρα Μέχρι να το μάθετε. Είναι ικανός να πει, άκουσα στο 16ο μέτρο ένα σολ αντί για ξέρω εγώ και το κάνει μέχρι το πρωί πρόβα. Σβήνεις μόνη δίχως να έχεις καμιά συντροφιά μαυρομάτα. Πως κλαίω και θυμώ για τα γλυκά σου νιάτα.
Τα ροκ, τώρα κάνα λαϊκό θα ακούσουμε γιατί. Τώρα οι ροκές. Τόσες φορές δεν έχω πει να φύγω να σ' αφήσω. Μα στη ζωή κουράζομαι. Το τραγούδι το έγραψα το 1951. Το έγραψα σε μια στιγμή που η στενοχώρια μου ήταν στο αποκορύφωμά της και ο δρόμος της σκέψεώς μου σκοτεινός. Εξού και γλυκοχαράζουν τα βουνά, μα εγώ τα βλέπω σκοτεινά. Νταλάρα δεν είναι εύκολο να μιλήσει κανείς. Ο Γιώργος Νταλάρας δεν περιγράφεται, βιώνεται. Είναι μια προσωπικότητα με μεγάλο εκτόπισμα και ακτινοβολία. Πρόκειται για πραγματικά χαρισματικό άνθρωπο. Δεν λέω μόνο για τη σπάνια υπέροχη φωνή του, δεν λέω για την ανεπανάληπτη ερμηνευτική του δυνότητα σε παντός είδους, ναι το τονίζω, παντός είδους μουσικές. Εκείνο που κάνει τον Γιώργο Νταλάρα μοναδικό, μαγικό θα έλεγα, είναι η προσπάσαν κατεύθυνση διαλάμπουσα προσωπικότητά του που σφράγισε την εποχή μας και κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια στα πολιτιστικά δρόμενα της πατρίδος μας. Και όχι μόνο, διότι παρακολουθήσαμε και τους θριάμβους του στο εξωτερικό. Ήρθε ο Θεός να συνεχίζει να τον ρένει με τα μοίρα της ευλογίας του και με όλες τις χάρες. Είναι πηγή πολιτισμού. Τον χρειαζόμαστε και είμαστε τυχεροί που τον έχουμε. Γιώργος, το ξαναλέω, σ' αγαπώ. Και μη μ' αφήσεις πια να ξαναφύγω κοντά σου παρέμενα ζω. Φως, παρακαλώ, στον κύριο Νταλάρα, ορίστε. Τον καλούμε να έρθει επάνω να πούμε μαζί το τελευταίο τραγούδι από το περιβόλι του τρελού, την οδή στο Γιώργιο Καραϊσκάκη. Η οθόνη βουλιάζει, σαλεύει το πλήθος, εικόνες ξεχύνονται με μια. Μου πας παλικάρι, ωραίο σαν μύθος, κι όλο ισιά στο θάνατο κολυμπάς. Και όλες οι αντένες μιας γης χτυπημένες, μεγάφωνα κι ασύρματοι από παντού.
και το αίμα σου φιλώ. Ο Γιώργος Δαλάρας τραγούδισε το δικό μου «Η οθόνη βουλιάζει» και σας διαβεβαιώ δεν το βούλιαξε το τραγούδι. Και δεν υπήρχε περίπτωση να το βουλιάξει. Διότι ο Γιώργος Δαλάρας είναι ο κύριος δεν. Δεν τρώει, δεν πίνει, δεν καπνίζει. Αν έχετε το Θεό σας, δεν μιλάει για να κάνει οικονομία φωνής και προπαντός δεν βουλιάζει. Στην γιορτή αποφύτησης των παιδιών μου στο σχολείο ήρθε να τραγουδήσει μαζί μου. Ήταν άψογος. Πάντα θα τον ευχαριστώ γι' αυτό. Αλλά σκέπτομαι στη γιορτή αποφύτησης των εγγονών μας, του Γιώργου και των δικών μου. Εκεί πού θα είμαι εγώ άραγε που έχω όλες τις βλαβερές συνήθειες της γενιάς μου. Εγώ ο Γιώργος σίγουρα θα είναι εκεί. Διότι ο Γιώργος δεν βουλιάζει ποτέ και πάντα θα επιπλέει. Να έχει καλή δύναμη και πάντα καλές επιτυχίες. Έχω ένα καφέ που ακούει όλο, που ακούει όλο τα ίδια. Για σ' αγγίζω και πονάω, κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ. Ένα κράτησέ με και περπάτησέ με μες στο μαγικό σου το βυθό. Παράνομα φίλια μου, τα έχω κόψει στο χόπι. Αν δεν αρκούνι να μην ξαναπατήσω, να δω τα μάτια σου λιγά μου ζωγραφιά. Παραδείσου τα μπουζούκια κομμένα κι αφού χορέψουμε και πάψει όσο καλά εφτά τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό να μου πεις για να σου πω όσο αγαπώ. Στο πρόσωπό του έχει συγκεντρωθεί η αγάπη που έχουμε οι Έλληνες στην έννοια του τραγουδιστή. Είναι ένα φαινόμενο. Ευτυχώς από αυτά που δεν απατούν. Απαιτούν μόνο καινούργιες κορυφές, καινούργιες δυνατότητες για συνάντηση με το κοινό βίωμα, με τη δύναμη που έχει το ελληνικό τραγούδι. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ο πιο μελωδικός διπλωμάτης που είχε η Ελλάδα για όλο τον κόσμο. Επειδή θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για το ελληνικό τραγούδι, θέλω να πω ότι έχω κι εγώ φυλαγμένο στην καρδιά μου ένα κεφάλαιο για αυτόν, για όποτε με χρειαστεί και όποτε μου το ζητήσει. Είναι ο Παγκλαμά, στάνηκα με τη βαρκούλα, δικιά μου μαρκούλα. Με τον Γιώργο γνωριζόμαστε σχεδόν 25 χρόνια, 24, ένα τέταρτο του αιώνα. Σημαίνει κάτι περίεργο με τον Γιώργο, ενώ δεν είμαστε τόσο φίλοι, δεν βλέπω όμως τόσο συχνά. Είναι στιγμές που το έχω εκμυστηρευτεί πράγματα που δύσκολα έχω πει σε άνθρωπο, για να μην πω ποτέ. Τον θαύμαζα και τον θαυμάζω. Τον θαυμάζω για έναν άκρατο επαγγελματισμό που έχει, που συγχρόνως όμως αυτός ο επαγγελματισμός φωτίζεται και δροσίζεται από το αεράκι του ερεστέχνη. Είναι ένας άνθρωπος μιας γενιάς που τους δόθηκε απλόχερα το ταλέντο και ίσως πολύ λίγοι το εκμεταλλευτήκανε. Οι περισσότεροι, γι' αυτό υπάρχει και ένας φθόνος. Γενικότερα, οι περισσότεροι το ταλέντο που μας έδωσε ο Θεός δεν το διπλασιάσαμε. Ο Γιώργος το πολλαπλασίασε και έκανε κάτι πολύ σημαντικό. Ενώ πηδάει από το ένα είδος στο άλλο, δηλαδή από το λαϊκό τραγούδι, σε ένα τραγούδι του Sting, στο Μισά Κρυόλα, στο Αξιονεστή, δεν χάνει ποτέ την προσωπικότητά του.
Αυτό είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Αλλά κάτι που βαθύτατα το θαυμάζω είναι ίσως από τους λίγους καλλιτέχνες που σκηνοβατεί, ακροβατεί σε ένα τεντωμένο σκηνή ανάμεσα στη μαγιά και στη ροκιά χωρίς κανένα δίχτυ ασφαλείας. Σ' αγαπάω πολύ. Μια που είσαι πάνω, Γιώργο, μήπως θέλεις παρέα να έρθει κάποιος από εδώ επάνω? Θέλω, ναι. Θέλεις. Για τα λαϊκά. Βεβαίως θέλω. Για θέλω λαϊκό τραγούδι. Το ρεμπέτι, τον αρχοδορεμπέτι. Δώστε μου, σας παρακαλώ, την ευκαιρία να παίξω ένα τραγούδι. Μου το ζητάνε πάρα πολλοί φίλοι για κάποιους λόγους που δεν είναι και τόσο σημαντικοί. Δεν το βάζω ποτέ. Ποιο είναι? Είναι ένα τραγούδι του Τσάνι. Να κλείσουμε αυτό τον κύκλο με ένα τραγούδι που δυστυχώς δεν μπήκε ούτε καν σε αυτό το δίσκο που κάναμε. Θέλω όμως να το πω γιατί το χρωστάω σε κάποιους ανθρώπους. Κυριακή σε γνώρισα, Κυριακή σε χάνω. Θέλω να είναι Κυριακή κι αυτή που θα πεθάνω. Σαν άστρο επασύλεψε. Κυριακή σε γνώρισα, Κυριακή σε χάνω. Θέλω να είναι Κυριακή για αυτή που θα πεθάνω. Μπράβο! Διάλεξε από εδώ ποιος αρέσει, ποιον θέλεις από τους δύο. Νομίζω ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Και τέσσερις. Να έρθει ο Τομπάκος. Προτινόμενοι και τέσσερις. Έλα, τι μας θέλει, ανέβα. Σήκω, αγάπη μου, σβήσε αυτό λοιπόν, το παλιό πράγμα που να κρατάς. Να κάνουμε, ναι, να κάνουμε πρώτα του, ναι, 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 του Βασίλη, γιατί πρέπει να... Και όσο ετοιμάζεται ο Βασίλης να ανέβει επάνω, σιγά σιγά πήγαινε για να έχω χρόνο, να μπει ένα δώρο του κυρίου Ρέμου που μου το έχει δώσει μια φίλη του να του δώσω. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά, Βασίλη, πιο σιγά. Πιο σιγά, Βασίλη, πιο σιγά. Λοιπόν, αυτό είναι το δωράκι από την κυρία Άννα Ζαρκό. Είναι από τις κομμώσεις Μπουλούμπας, μου κάνει το μαλλί το ίδιο. Από Θεσσαλονίκη ήρθε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος έρχεται, είναι στον δρόμο. Τώρα δεν ξέρω την ομάδα που είναι ο Γιώργος, αλλά δεν ξέρω... Δεν το λέει, δεν το λέει. Δεν το λέμε ποτέ.
Με τους χαμένους είναι. Αλφαρέζουση. Αλφαρέζου θετικό. Ομάδα θετικής ενέργειας. Σου ξέμασε. Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω σαν διπλανάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις στο λαιμό. Έλα, κράτησε και περπάτησε μες στο μαγικό σου το βυθό. Πάρε με μαζί σου στο βαθύ. Θα χαθώ. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει στο λαιμό. Σ' ακολουθώ, σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ. Έλα, κράτησέ με και περπάτησέ στο μαγικό σου το βυθό. Πάρε με μαζί σου στο βαθύ φυλί σου. Μη μ' αφήνεις μόνο, θα χαθώ. Σ' ακολουθώ, σ' αγγίζω και πονά. Κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ. Το ίδιο! Έχω φέρει και σημειώσεις μαζί γιατί. Ναι, 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 για φέρε. Για τις εξετάσεις. Για τις εξετάσεις. Εσύ. Όχι, είναι κάτι σημειώσεις δικές μου. Κάτι δικά μου τραγούδια παλιά γιατί είναι 30 χρόνια επιτυχίες είναι. Θα κάτσεις εδώ. Πού να κάτσεις, ναι, κάτσεις εδώ. Πού, Φίλιππα. Άλλο νούμερο. Έχω φέρει και οπλαρχηγό μαζί. Ένα νέο καλλιτέχνη. Πρωτοεμφανιζόμενος. Να δεις πως θα κάποιος έχουνε φωλιά εδώ πάνω. Καφέ στο λιμάνι
έχω ένα καφέ που ακούει όλο τα ίδια για πάρκα και ταξίδια αυτών που μένουνε. Μαζί, και δύο προτινόμενοι. Γιώργο, έτσι όπως σας έβλεπα και τους δύο, ξέρεις τι μου θύμισες. Μια εικόνα, ο τρόπος που σε κοίταγε ο Αντώνης, μια εικόνα που τραγουδούσε ο Καζαντζίδης και ήσουν δίπλα του στο κάτω από το πουκάμισό μου. Τον κοίταγες με το ίδιο δέος που κοιτούσε εσένα ο Αντώνης τώρα. Έτσι κατάλαβα. Τι έτσι κατάλαβα. Μπορεί να κάνω και λάθος. Κάτω από το πουκάμισό μου η καρδιά μου σβήνει. Κι αν το σφάλμα είναι δικό μου, δείξε καλοσύνη. Ζήσαμε στιγμές ωραίες, έχουμε αναμνήσεις. Κι είναι κρίμα για ένα σφάλμα όλα να τα σβήσεις. Τα παράνομα τα έχω κόψει στο χόπι. Ο Στέλιος για μένα ήταν δάσκαλος. Αυτός είναι φίλος, δεν είναι δάσκαλος. Δεν είμαι δάσκαλος εγώ, ούτε δεν ξέρεις τι λέει από πίσω, σου λέει ότι είσαι δάσκαλος. Αυτό που χαμίσω μου η καρδιά μου σβήνει. Κι αν το σφάλμα είναι δικό μου, δείξε καλοσύνη. Καλώς τα, παιδιά. Καλώς τα. Να του πούμε και τι κουτσοβολεύαμε όταν τραγουδούσαμε τον Βασίλη. Εσύ είχες πάθει πλάκα, έτσι. Η απόλυτη συγκίνηση. Τώρα ξέρεις αυτό, αυτό που είπες, θυμήθηκα ένα γρήγορο ανεκδοτάκι που πάει ένας και λέει θέλω σε έναν γεωγράφο μεγάλο τρομερό και του λέει θέλω να μου κάνεις, λέει, για τον πατέρα μου που συγχωρέθηκε, την γεωγραφία του Αγίου Δημητρίου. Λέει, κοίταξε, λέει, εγώ έχω ειδικευτεί, λέει, στο Αγίου Χαράλα που λέει, τον κάνω τον Χαράλα που λέει. Μα δεν θέλω τον Χαράλα που λέει. Λέει, θέλω τον Άγιο Δημήτριο. Να σου κάνω, λέει, τον Χαράλα που λέει, που τον κάνω. Τέλεια, τον κάνω πολύ καλά, ρε παιδί μου. Μα δεν θέλω, ρε παιδί μου. Λέει, κοίταξε, λέει, άσε με να στον κάνω, ρε παιδί μου, θα δεις ο Άγιος Χαράλα πως. Μα θέλω τον Άγιο Δημήτριο. Πάνε να φύγει, του λέει, έλα, θα στον κάνω, ρε παιδί μου, αλλά θα χαραλαμπίζει λίγο. Τον είπε νιγμό, δεν είπε. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι όλοι οι τραγουδιστές αυτή τη στιγμή νιώθουμε μάλλον κάπως ιδιαίτερα όταν είναι μπροστά ο Γιώργος. Εκτός από έναν, τον Βασίλη. Ναι, ο Γιώργος. Νιώθει πολύ. Εκεί νιώθει περίεργα ο Νταλάρας όταν είναι ο Βασίλης. Είναι της ίδιας ηλικίας με τον Νταλάρα. Ο Γιώργος νιώθω πολύ. Τι είπε εγώ. Σου χάλασε το μύθο, εσύ έκανες ολόκληρη αφήγηση για το πόσο είσαι νεότερος του Γιώργου. Χρόνια πολλά, από το 1987, 88,
Συνεργαζόμαστε με το θείο. Όταν είσαι θείο, τι εννοείς. Να τα αποτελέσματα. Θείο. Το Γιώργο. Αφήνεις πολλά θάρρυτα. Είναι ο θείος μου. Είναι ο θείος μου. Θείος Γιώργος. Ο θείος Γιώργος. Κάθε φορά όμως που έρχεται, παρόλο που συνεργαζόμαστε, έχουμε μοιραστεί πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Εξαιτίας του έχω γνωρίσει όλη την Ευρώπη, όλη την Αμερική, όλη την Λατινική Αμερική. Έχω μοιραστεί τη σκέψη του και την εξέλιξή του απέναντι σε αυτό που λέμε live. Τι σημαίνει ζωντανή παράσταση. Έχω μοιραστεί μαζί με τον Γιώργο όλο αυτό που σημαίνει σήμερα, που έχουμε καταλήξει σήμερα, τέλος πάντων, να λέμε ζωντανές εμφανίσεις. Ο καλός ήχος, τα φώτα, όλο αυτό νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον το έχω μάθει από το Γιώργο. Μη γυρίζεις πια, μη χαραμίζεις μια μάτια. Θα πάει χαμένη η ματιά που θα ξοδέψεις. Μη γυρίζεις πια, γιατί με μια λαβωματιά που δεν μπορείς όσο κι αν θες να τη γιατρέψεις. Πια, γιατί δεν μου μείνε φωτιά, γιατί δεν μου μείνε καρδιά να ζωντανέψεις. Μη γυρίζεις πια, γιατί στη μαύρη τη νυχτιά με τα μάτακια σου θολά πως να μου φέξεις. Μη γυρίζεις πια, γιατί με μια λαβωμάτια που δεν μπορείς όσο κι αν θες να τη γιατρέψεις. Να πω ότι εκτός από το. Γιατί άλλο πράγμα είναι να κάνεις καλός τραγουδιστής και άλλο πράγμα είναι να δείχνεις τα φώτα σου στο πώς γίνεται τελικά όλο αυτό καλά. Γίνεται σωστά. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από τους νεότερους. Βασίλη. Καλά το πάει. Καλά το πάει. Μια χαρά το πάει. Έχουμε μάθει από το Γιώργο. Έχουμε μάθει πώς στείνεται μια παράσταση. Έχουμε μάθει πώς μπορούμε να αποφεύγουμε. Κάποια πράγματα που μας φτύρουν γενικότερα. Ναι. Νομίζω ότι ο Γιώργος Δαλάρας, αν θέλει ένα στίγμα, είναι ένας άνθρωπος παθιασμένος. Ναι. Όχι μόνο για τη μουσική, για πολλά άλλα πράγματα. Για όσα πράγματα, πράγματα αγαπάει, για όσα πράγματα συνδέεται μαζί του. Είναι πόσο αμήχανος είναι. Το ευχαριστιάμα είναι αμήχανος. Είμαι ιδιαίτερος αμήχανος, γιατί ξεχνάμε το λόγο για τον οποίο ήρθαμε εδώ. Πάμε, παιδιά, πάμε καλά το πάμε. Ο λόγος για τον οποίο ήρθαμε εδώ είναι για να διαφημίσουμε, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, το δίσκο του Τσιτσάνη που έχει σημασία. Περνάει δύσκολες μέρες η δισκογραφία. Βλέπεις τι γίνεται, πόσο έχουν ζοριστεί τα πράγματα και πόσο έχουν στριμωχτεί. Ένας δίσκος που βγήκε πριν από 2 μήνες και πήγε πάρα πολύ καλά. Έχει φτάσει ήδη 40.000 δίσκους. Τώρα. Για μένα που σπέρασα τρελή στη ξενιδιά σ' αγάπησα, δυστύχησα. Βασίλη, επειδή σε λίγο θα φύγεις, θέλω σε παρακαλώ πριν να κατορθώσουμε να καταλήξουμε κάπου για το θέμα Νταλάρας. Είναι τόσο δύσκολος, τόσο αυστηρός όσο τον παρουσιάζουν όλοι, εσύ που έχεις εργαστεί αρκετά. Όχι, δεν είναι καθόλου. Δεν είναι. Είναι εύκολος άνθρωπος. Είναι επαγγελματίας σε αυτό που ερασιτεχνικά έχει διαλέξει να κάνει. Mm-hmm. Και αυτό είναι συνέπεια. Εσύ είχες ποτέ προβλήματα μαζί του στη συνεργασία? Συνέχεια. Για πες μου γι' αυτά. Αυτός ο Βασίλης και Άγιος είναι και Χρυσός. Από τότε που δουλεύαμε μαζί στις Μπουάτ και έχουμε να κάνουμε πρωτοχρονιά μαζί πάνω από 10 χρόνια. Και μετά από 10 χρόνια πάλι μαζί θα είμαστε.
Μπορεί και νωρίτερα. Πλάκα κάνω, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Γιατί πραγματικά είμαστε η ίδια γενιά, αγαπάμε πολλά από τα ίδια. Έχουμε μεγαλώσει με τους ίδιους συνθέτες, με τους ίδιους ποιητές και ξέρουμε πολύ καλά τι μας ενώνει, γι' αυτό και κάναμε αυτό που κάναμε. Mm-hmm. Ήθελα να σε ρωτήσω, Γιώργο, αν υπήρξαν ποτέ τραγούδια ανώτερα της φωνής σου. Τα έλεγα εγώ όλα. Αυτά, δεν είναι. Όλα είναι ανώτερα. Καλά, εντάξει, αυτό είναι υπερβολή. Όχι, δεν είναι. Όλα τα τραγούδια που είπες ήταν ανώτερα της φωνής σου. Σίγουρα. Έτσι τα μοιράζαμε. Σίγουρα. Υπάρχουν, όσο περνάνε τα χρόνια, υπάρχουν εύκολα τραγούδια που δεν βοηθάνε τον τραγουδιστή. Ναι. Ενώ στα δικά μας χρόνια τα τραγούδια ήταν ανώτερα από τις φωνές μας. Εγώ βάζω όλους. Δεν πιστεύω ναι. Ότι. Είναι αυτό που έλεγα, μας δυσκολεύανε και με δυσκολεύει και ο Γιώργος αυτό που εννοούσα στο Αττικόν παλιά. Τώρα τα. Εντάξει, δεν είναι. Τώρα τραγούδια τραγουδιούνται. Εύκολα στα reality. Όλοι μπορούν. Είναι αναγκαία τώρα η ευκολία. Είναι ένας τρόπος. Επέλεξε και το κοινό. Επειδή καμιά φορά λέμε ότι όλο φταίνε αυτοί που τα παράγουν, που έχουν μέρος ευθύνης, αυτοί που τα προωθούν και αυτοί έχουν μέρος ευθύνης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και θα είναι περίεργο μετά από τόσα πολλά χρόνια, τόσες δεκαετίες αυτή τη δουλειά, να κάνουμε βούρτσα, να βουρτσίζουμε τον κόσμο. Ο κόσμος, ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, έχει μεγάλη ευθύνη για αυτό που γίνεται. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια κατηγορία των ανθρώπων που είναι χαλαρή σε πάρα πολλά πράγματα και στα θέματα ήθους και στα θέματα αυτό που λέμε αμοραλισμού mm-hmm. και υπάρχουν παρέες. Το γεγονός είναι ότι όσο περνάνε τα χρόνια και η ευκολία αυτή καθιερώνεται, τόσο πιο πολύ επηρεάζονται και οι άλλοι, οι ανυποψίαστοι, που είναι έρμεο. Και έτσι λοιπόν έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό, το οποίο πάλι είναι μικρότερο από το ουσιαστικό καλό ποσοστό, αυτό mm-hmm. που mm-hmm. θέλει καλύτερα πράγματα, αλλά ξαφνικά κάποιοι χώροι προωθούν το περίεργο, το εύκολο. Mm-hmm, mm-hmm. Το εύκολο έχει αποδοχή. Έχει αποδοχή. Και σε αυτό είναι υπεύθυνος και ο κόσμος. Δυο σας είσαστε μέρος της ζωντανής ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού, της ίσως πιο ενδιαφέροντος κομματιού. Πότε δεν περιπέσατε σε εκπτώσεις για να πετύχετε αυτό που θέλατε? Αυτό τελικά ήταν πολύ δύσκολο, ήταν πολύ επώδυνο για εσάς τους δύο? Για μένα δεν ξέρω, ήμουν τυχερός, γιατί ξεκίνησα με εκείνα που λάτρευα. Και ο Γιώργος το ίδιο. Ναι, με τον Λοΐζο και λοιπά. Και μετά δεν χρειάστηκε το Θοδωράκι, δεν χρειάστηκε να κάνω κάποιο συμβιβασμό. Γιατί απέκτησα πολύ γρήγορα λόγο. Mm-hmm. Και είχα θέση και εντάξει, σε αυτή τη θέση ήμουν σταθερός. Και αυτό θεωρείτε ελάττωμά σας και των δύο? Ότι λέτε τα πράγματα με το όνομά του, ότι πάτε κόντρα στο ρεύμα, ότι έχετε άποψη για ό,τι γίνεται. Αυτό δεν είναι πάντα αρεστό? Ναι, αλλά κρατάει χρόνια. Καταφέρνεις και σε κρατάει. Όλοι έχουν άποψη σήμερα. Και καλά κάνουν και έχουν, γιατί οι συνθήκες αλλάξανε.
Κοιτάξτε, υπάρχει και ένα μειονέκτημα σε αυτή τη στάση τη δική μου. Εγώ για κάποια χρόνια ήμουν συμπαθής και στις παρέες και στους ανθρώπους. Όταν άρχισα να προτείνω ένα λόγο, ο οποίος μερικές φορές ήταν και μισός. Εγώ δεν έχω ούτε πτυχία πίσω μου, ούτε περγαμηνές. Είμαι ένα παιδί που μείνει στον δρόμο από 7 χρονών και πρέπει να φτιάξει τη ζωή του. Πάρα πολλοί λαϊκοί τραγουδιστές κάνουν το ίδιο. Ο Αντώνης δεν διαφέρει, που είναι της νέας γενιάς. Έχουν άλλα μέσα σήμερα. Ναι. Η γλώσσα τότε είχε μερικές χιλιάδες λέξεις. Σήμερα έχει μερικές εκατοντάδες. Αν μιλήσεις με την παλιά γλώσσα, είσαι έξω από τα πράγματα. Ναι, λοιπόν, ό,τι προσπαθήσαμε να μάθουμε εμείς εκείνα τα χρόνια, για να μπορείς να σταθείς δίπλα, να τραγουδήσεις, να παίξεις με τον Θεοδωράκη, με τον Χατζηδάκη, με τον Μαρκόπουλο, με τον Ξαρχάκο κλπ. Ο κύκλος είχε απαιτήσεις. Έπρεπε λοιπόν να δουλέψεις. Για να δουλέψεις έπρεπε να μελετήσεις και τη μουσική σου και να διαβάσεις και το χώρο σου. Σήμερα είναι φτωχότερο το φάσμα, παρότι τεχνολογικά είναι πολύ πιο ευρύ. Λοιπόν, και έχουμε αυτή την αντίφαση και θα δεις πολλές καλές ψυχές, πολλά καλά μυαλά που ζουν σε αυτή την αντίφαση. Θέλουν το καλύτερο, αλλά η συγκυρία τους θέλει χειρότερους. Και αυτό το αποδέχεται πια η κοινωνία, το αποδεχόμαστε όλοι. Αυτά είναι μικρά πράγματα, τα οποία όμως ζούμε με αυτά και είμαστε υποχρεωμένοι. Ζήτη και σας απασχολούν έντονα. Θέλω πριν φύγεις να σου κάνουμε ένα μικρό δώρο, ένα ρεπορτάζ. Δεν σε αφορά, αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Θέλω να το δεις. Ένας φίλος σου μας μιλάει τώρα και θέλω να τον παρακολουθήσουμε. Θα κάνει καλό σε όλους μας. Γεια σου, Σιμίνα, γεια σου, Γιώργο. Μιλάω με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα τώρα, προσπαθώντας δηλαδή. Είμαι πολύ λυπημένος που δεν μπορώ να είμαι στη συντροφιά σας εκεί, ιδίως σε αυτή τη γιορτή. Γιατί οι εκπομπές Σιμίνας, στο κοίτα τι έκανες, είναι μια γιορτή, δεν είναι εκπομπή. Σιμίνα μου, έχεις την αγάπη μου. Τώρα, όσον αφορά τον Γιώργο, πρέπει να πω ότι τον ακούω πάρα πολλά χρόνια. Έχω μεγαλώσει και μεγαλώνω με τον Γιώργο. Και όχι μόνο εγώ, αλλά και η κόρη μου, ακούγοντας τα τραγούδια του. Είναι η μουσική μου παιδεία, θα έλεγα. Αλλά με τον Γιώργο γνωρίστηκα το 1992, όταν ξεκίναγα την εκπομπή στο Μέγκα, το Πίτσι Πίτσι με το Μίτσι, με τη γυναίκα του, την Άννα. Και θυμάμαι ότι έτσουξαν την πρώτη εκπομπή, δηλαδή την εγκαινίασαν ανοίγοντας μια σαμπάνια. Πήγε γούρι από τότε. Τον ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο. Έχουμε και ένα κοινό γνωστό, το Μίμη τον Κανή. Κάτσε, για το Μίμη θα μιλήσω εγώ, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Κοίταξε, ρε καρυ***. Θα βάλει μπίπ τώρα σε μήνα, το ξέρω. Ρε κουφ***νταλαρα, πώς θα καταφέρεις, ρε. Πώς είσαι αυτό το λαρίγι, σε θυμάμαι όταν που το τραγούδησες το 71-72. Το ίδιο μέταλλο είσαι. Δεν σε πίνει η Χαλιγουρική Αγγελοπούλου με τέτοιο μέταλλο να ξεπουλήσει σε όλο το σύμπαν. Πάει σε περιπτώσει, τι να πω. Έχω να πω ότι καταρχήν εδώ αυτό το γαμμένο σκηνικό που βλέπετε είναι από τα παρατράγουδα. Και σίγουρα ο Γιώργος έχει να πει πολλά για τα παρατράγουδα. Γιατί υπάρχει το τραγούδι στην Ελλάδα, υπάρχει και το παρατράγουδο. Αλλά πέραν από αυτού, ο Γιώργος είναι ένας ακέραιος άνθρωπος. Είναι ένας δυνατός χαρακτήρας, ένας τελειομανής. Εγώ σαν πρόεδρος των Λευτεριστών έχω να πω στον Γιώργο ότι μπράβο του στις επιλογές που κάνει. Έχει τραγουδήσει και δύσκολα τραγούδια. Έχει τραγουδήσει ένα φοβερό τραγούδι, το έχει κάνει και ο μυστικός σας το... Έχω τραγουδήσει το «Αχ, ο Μπακλαβάς». Ήταν όταν πίναγα ένα διάστημα και έχω πει το «Αχ, ο Μπακλαβάς». Έχω πει πολλά τραγούδια. Ευχαριστώ πολύ τον Λευτέρη και θα ήθελα να του πω να πει και μερικά γαμοτράγουδα. Του έχω γράψει ένα τραγούδι, ρε Γιώργο, να το πεις. Το «Γλυκιά μου Νίτσα». Σε μία Νίτσα, φίλη που την αγαπούσε πολύ. «Γλυκιά μου Νίτσα, θα έρθω να σε παντρευτώ». Ή το ένα άλλο τραγούδι, εμπνευσμένος από θρησκευτικό ίστρο, το «Να ανάψω όλη την εκκλησιά». Με κεριά εννοείται, έτσι. Τι άλλο να πω για τον Γιώργο, να είναι πάντα καλά, να το χαίρεται η γυναίκα του Ιάννα, η κόρη του. Και να είναι πάντα έτσι όπως είναι, ακέραιος και να μας διδάσκει μουσική και τραγούδι. Είναι η ζωντανή μουσική παιδεία μας. Και πρέπει ο Νταλάρας να διδάσκεται καθημερινώς και από τα ραδιόφωνο και από τις τηλεοράσεις. Γεια σου Γιώργο μου, να είσαι καλά. Λοιπόν Γιώργο, να είσαι καλά. Από όλη την ομάδα εδώ, το Μίτσι Κώστα, σε αγαπάμε, σε λατρεύουμε. Έχουμε κάνει και εκπομπή μαζί στο Sky, στον τηλεοπτικό σταθμό, στο Sky Μίτσι. Τότε που σε ψάχναμε με το Χαρδαβέλα, με τη Δήμητρα τη Γαλάνη. Πρωτοχρονιά 94, μου λέει εδώ Μίμης ο Κανής. Από το Λάκι Μπέλο, το Μίμη Κανή, όλους εδώ τους συντελεστές της εκπομπής, από το Άλτρα, αγαπάμε.
και σε σαντηρίζουμε διακαώς που λέμε, αλλά με πολύ αγάπη. Να είσαι καλά, φιλιά, φιλιά και στη Σεμίνα. Γεια σας. Βρε τον Γιώργο. Δεν σε πείραξε τίποτα, μια χαρά ήταν. Τα μπιπ, μια χαρά, στη θέση τους. Τώρα, αγάπη μου, εσύ πρέπει να φύγεις όμως. Πρέπει να φύγω. Φεύγοντας, μπορείς να συνοδεύσεις... Να συνοδεύσεις μέσα μια κυρία που περιμένει απ' έξω. Το έχω, περιμένω. Το έχεις, για πήγαινε εδώ. Σιγά σιγά, μην βιάζεσαι. Σιγά σιγά, μην βιάζεσαι. Να έχουμε για... Να βάλω και μουσική στο μπράβο. Καλώς την αρετήσω τη μέρα. Καλώς την. Καλή συνέχεια, παιδιά. Γεια σας. Γεια σου, Βασίλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι κάνεις, κουλαρά. Είσαι καλά. Τι έχεις. Και η Αντιγόνη και η Αρετή είναι δικά σου παιδιά, Γιώργο, έτσι δεν είναι? Εγώ είμαι δικό τους παιδί. Για εξήγησέ μας γιατί και πώς. Γιατί έχουμε... Το σωστό είναι και η Ελένη και η Αντιγόνη και έχουμε η Αρετή. Προϊστορία. Έχουμε προϊστορία πριν οριστούμε. Τι εννοείς? Υπάρχει αυτό που έλεγα, υπάρχουν συγγένειες, οι οποίες δεν τις, είναι προδιαγραμμένες. Η Αρετούλα είναι τώρα. Η Αντιγόνη ήταν πριν από μερικά χρόνια, η Ελένη ακόμα λίγα πριν. Με όλα αυτά τα παιδιά, από την Άουσα, από το Καλαμάκι λίγο εκεί, από τη γειτονιά της, το Μοσχάτο, από το χωριό του μπαμπά ή τώρα Σταμνά. Από εκεί... Όχι, Σταμνά. Όχι, αντάλοφο. Η Σταμνά ποιος είναι, το άλλο σου ή η μαμά. Μαμά. Ναι, η μαμά, γιατί το αποκλείσεις το Σταμνά λίγο. και έχουμε συγγένεια ακόμη και με τα παιδιά που δεν έχω γνωρίσει ακόμα. Ναι. Που θα έρθουν αύριο. Μας ενώνει η κοινή. Ένα κοινό συνέστημα και μια κοινή αγάπη και ανησυχία μαζί και δίψα για το άγνωστο και για το αύριο. Λέω, έχω πει στην Ελένη, το έχω πει από πάρα πολλά χρόνια. Λέω να δεις που μετά από χρόνια, μετά το 2000, φαντάσου τώρα το λέγαμε αυτό πριν από 15 χρόνια, σε ένα τριάρι στο Παγκράτη ή στην Κυψέλη θα γεννηθεί ένα κοριτσάκι που θα τραγουδάσει την Getting Grey. Με αυτή την κοπέλα, εγώ δεν την γνωρίζω, αλλά είμαστε συγγενείς τώρα που μιλάμε. Και θα δείτε ότι σε λίγο, δεν ξέρω πότε θα είναι αυτό, όπως έγινε και με την Αντιγόνη, όπως έγινε και με την Αρετούλα και με την Ελένα, αλλά και με τόσους πολλούς στο παρελθόν, έχουμε αυτή τη συγγένεια. Τα παιδιά σήμερα έχουν άλλα μέσα. Το είπαμε πριν. Είπαμε τα καλά του. Πρέπει να πούμε και τα κακά του. Τα άλλα μέσα συγχύζουν το μυαλό τους, τη σκέψη τους και την κρίση τους πολλές φορές. Υποχρεώνονται λοιπόν να πάνε σε μια ακαδημία τραγουδιού. Λάθος. Δεν υπάρχει ακαδημία τραγουδιού. Τι βαρύγδουπο και μελοδραματικό τίτλος είναι αυτός. Ποιος το λέει. Σε τρεις μήνες μπορεί να γίνει τραγουδιστής κάποιος. Γιώργο, και κάποια από τα παιδιά όμως έχουν και ταλέντο. Δηλαδή και... Προφανώς και γι' αυτό μιλάμε. Έχουμε λοιπόν μερικούς καταπληκτικούς. Είναι κρίμα δηλαδή που καταλήγουν. Έχουμε μερικούς καταπληκτικούς τραγουδιστές που θα βρουν τον δρόμο τους. Η Ρατούλα δεν χρειάστηκε να περάσει από οποιαδήποτε έτσι ακαδημία χάρη λόγου Ακαδημίας Τραγουδιού. Ήρθε η ώρα της. Η τηλεόραση τη βοήθησε λίγο. Και εγώ εκεί την άκουσα κάποια στιγμή και συγκινήθηκα και της μίλησα. Το ίδιο γίνεται και με άλλους. Δεν χρειάζεται το παραπάνω. Αυτό που ενοχλεί, αυτό και αυτό πρέπει να πούμε όλοι. Το παραπάνω, η υπερβολή στη μετριότητα και στη χαζομάρα, στο χαβαλέ, είναι αυτή που ενοχλεί. Όχι τα υπόλοιπα. Και θα σας πω γιατί. Πριν από ένα χρόνο ή δύο, βγήκε ο Γρηγοράκης, ο Γρηγόρης, ο Πετράκος, ο οποίος κάνει την καριέρα του από αυτήν την εκπομπή. Του έδωσε λοιπόν την δυνατότητα να δείξει το ταλέντο του. Είδατε που δεν βγήκε πρώτος, ο καλύτερος. Βγήκαν άλλοι. Ναι. Δεν είναι κακοί και οι άλλοι που βγήκανε. Είναι όμως κακό το πλαίσιο που τους στραγγαλίζει, η μέγενη που τους κάνει να γίνονται, να φθύρονται και να γίνονται άλλοι από αυτοί που κανονικά είναι, αυτό που λέγαμε πριν. Σε θέλει αλλιώς, παιδί μου, η παρέα. Θέλει να σε πατήσει, θέλει να σε φάει, θέλει να σε πνίξει, θέλει να σε ζωγραφίσει, να σε μαυρίσει, να σε κοκκινήσει, να σε κάνει άλλο από αυτό που είσαι. Σε αυτό υπάρχει ανάγκη κανείς να κρατάει λίγο. Τα μπόσκα. Να κρατάει, και να ρίξει μια αγκυρούλα και να κρατιέται. Γιατί θα πρέπει λοιπόν εμείς να φθαρούμε στο μέτριο και στο τυποτένιο αυτής της εποχής και μάλιστα από μια εισαγόμενη κουλτούρα η οποία εμένα με τρομάζει. Είχες πει παλιότερα και μια πολύ ωραία λέξη, την Αμερικανίλα. Η οποία έχει διαβρώσει τα πάντα. Η Αμερικανίλα. Με τρομάζει αυτή η βιαιότητα αυτών των πολιτισμένων ανθρώπων, η οποία είναι πια απροκάλυπτη. Καταλύουν χώρες, καταλύουν κράτη, τη Ιουγκοσλαβία, τώρα το Ιράκ,
συλλαμβάνουν ηγέτες των πρώην χωρών που κατέλαβαν, τους κρατάνε χωρίς να τους δικάζουν, οι δίκες τους δεν είναι αναγνωρισμένες παγκοσμίως. Και μάλιστα αυτοί που ματοκυλούν αυτή τη στιγμή τον πλανήτη, δεν υπάρχει ένα ειδικό δικαστήριο να τους δικάσει. Ενώ είναι στα χείλη όλων, και εσύ έχεις γράψει, και εσύ πιθανότητα λες, και εσύ και ο Χρήστος. Αλλά και... πρέπει να προσέχουμε όταν τα γράφουμε αυτά, γιατί ξέρεις τι θα διαβάσεις αύριο. Τη Δευτέρα το μεσημέρι. Η γνώμη μου είναι ότι δεν πρέπει να προσέχουμε. Εντάξει, πρέπει εγώ, να, ναι, εγώ πρέπει δεν να προσέχω και εσύ δεν προσέχεις. Τόσο όσο πρέπει η ευγένεια του να μιλάς και να απευθύνεσαι σε κόσμο. Ναι. Δεν είναι λαϊκισμός να λες τα πράγματα με το όνομά τους. Το αντίθετο. Είναι φόβος και τρόμος απέναντι στις ομάδες και στα μέσα και στα κομποδέματα, γενικότερα κομποδέματα. Ό,τι και αν πω θα σε ξεχνώ και πού να σε ξεχάσω. Έχεις κάνει τόσα πράγματα για το ελληνικό τραγούδι εδώ και 30 τόσα χρόνια που ό,τι και να πω θα είναι λίγο. Είσαι μεγάλος καλλιτέχνης, καλός φίλος, καλός πατέρας, καλός σύζυγος, αλλά για ένα πράγμα σε ζηλεύω. Τραγουδάς λίγο καλύτερα από μένα. Του βοτανικού ο μάγκας πέθανε την Κυριακή και τον κλάψαν οι κοπέλες κι όλοι οι φίλοι καρδιακοί. Το Γιώργο τον Νταλάρα τον γνωρίζω από παιδί μικρό και ακόμα όταν πήγε στρατιώτης έκανε μια επιτυχία του Σταύρου του Κουμιντζή, να ήταν το 21. Έχει πει τραγούδια, πολύ μεγάλα τραγούδια και δεν αδίκησε κανένα. Και θέλω να πω με αυτά τα λόγια ότι είναι πάρα πολύ καλός καλλιτέχνης και ένας σωστότατος τραγουδιστής. Γιώργο, σ' αγαπώ, εσένα, τους μουσικούς σου, τους ωραίους, τη συντροφιά σου απόψε που σε παρουσιάζουν γιατί σου αξίζει και πρέπει να ξέρεις ότι σε αγαπώ γιατί είσαι μεγάλος καλλιτέχνης και ένας τέλειος άνθρωπος. Πάντα όμορφα γλεντούσε και δεν έκανε κακό και τον αγαπούσαν όλοι μέσα στο Βοτανικό. Είχε θέσει τον εαυτό του στη διάθεσή μου, κάτι που δεν το έκανα, αλλά θα το πω να το κάνω κάποια στιγμή, με σκοπό να βελτιώσουμε κάτι που θα σας χαλάσει λίγο την εικόνα και το κέφι, αλλά είναι η θάνατη μέσα από τις ρόδες από την αυτοκίνηση.
Κώστας ξέρει, μιλάμε για 10 νεκρούς την ημέρα, μιλάμε για 30 παραπληγικούς και 100 τραυματίες και η φωνή επώνυμων που απευθύνονται και επηρεάζουν και έχουν μπει στα σπίτια και τους αγαπάνε, θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον κόσμο να παραμείνουν εν ζωή, να τους ακούνε και να είναι καλά, να χαίρονται τη μουσική τους. Και θέλω από τους ανθρώπους αυτούς και ο Γιώργος με τη συμπεριφορά του, και γι' αυτό αναφέρθηκα στην αρχή, ότι φόρουσε κράνος και θέλω να ακούνε τώρα όσοι τον θαυμάζουν και τον ακούν, ότι φοράει κράνος, ότι φοράει ζώνη, ότι δεν πεκρουλιάζει όταν οδηγάει. Αυτό φαίνεται λίγο πεζό. Η ζωή όμως. Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Η ζωή όμως πολύ σημαντική. Γιατί πολύ είναι παράδειγμα. Έτσι. Και σοβαρό. Γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι αυτό ήθελα να πάρω από σέναν αυτή τη στιγμή. Και από τα παιδιά και από τον Αντώνη. Κοιτάξτε, τα παιδιά τώρα, σε μια εκπομπή που είναι όλο χαρά και τραγούδια, η αυστηρότητα αυτού του προσώπου με τον τρόπο που τοποθετεί αυτό, είναι αυτό που με έκανε να τον πλησιάσω και να τον εκτιμήσω. Διότι είναι ένας πρωταθλητής. Θέλω να μου επιτρέψεις να δώσω το λόγο στον Δημοσθένη Ταμπάκο, ο οποίος μας έκανε περήφανους αυτόν τον καιρό, κερδίζοντας ένα χρυσό πανευρωπαϊκό κρίκους, έτσι. Mm-hmm. Αλλά ξέρεις, θέλω να μου πεις, Δημοσθένη, ένα περιστατικό με τον Γιώργο στην Τσεχία. Για πες, σε παρακαλώ. Ήταν ένα άλλο πανευρωπαϊκό το 1994. Και την ώρα που προχωρούσαμε για το γυμναστήριο, ήμασταν με τις φόρμες της εθνικής ομάδος τότε. Γνωριζόσασταν τότε, όχι. Όχι. Εγώ το γνώριζα από τα βινιλία του πατέρα μου. Και ένας Τσέχος, απλός περαστικός, βλέπει τις φόρμες, γυρνάει και λέει «Γκρίς, μη μου θυμώνεις μάτια μου». Σοβαρά. Εκείνη τη στιγμή χάρηκα γι' αυτό, αλλά μετά από κάποια χρόνια εκτίμησα τη σημαντικότητα ενός τέτοιου μικρού και μεγάλου γεγονότος. Αισθάνομαι την ανάγκη, επειδή μιλήσαμε πάρα πολύ για την κακή πλευρά κάποιων νέων καλλιτεχνών, να επισημάνω ότι ανάμεσά μας απόψε, αλλά και γενικότερα, υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά πλάσματα, διαβασμένα, που ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους, με ταλέντο, έτσι, με πάθος για τη δουλειά, όπως είναι ο Γιώργος, όπως είναι η Ελένη, όπως είναι ο Γεράσιμος, ο Αντώνης, ο Χρήστος. Εγώ με πιάσατε λίγο αδιάβαστο και με πιάσατε λίγο κουμπλαρισμένο, γιατί το κατάλαβα. Θα δηλώσει ότι το κατάλαβα ενώπιον του Γιώργου. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, γιατί προς εμάς μας πάρει όλους η μπάλα. Όχι βέβαια, μα δεν μιλάμε γι' αυτό. Να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί εδώ έχουμε πάρα πολύ σημαντικούς εκπροσώπους. Σε μήνα μου μιλάμε στην τηλεόραση, αλλά καλό είναι να μιλάμε σαν φίλοι. Μιλάμε στην τηλεόραση, μας λέει πολλοί κόσμος. Ξέρετε ποιο είναι το ελάττωμα το δικό μου? Ότι εγώ θεωρώ ότι αυτός ο χρόνος των ανθρώπων, ο χαμένος χρόνος, πρέπει να βγάλει κάτι χρήσιμο. Γιώργο, να πω κάτι για αυτό. Αυτό έχει σημασία για μένα. Γι' αυτό μιλάμε έτσι. Γι' αυτό και αυτή η ιδιαιτερότητα δική μου, που είμαι λίγο καμιά φορά στεγνός κλπ. Εγώ ως στεγνός άνθρωπος, συγγνώμη Γιώργο, πήρα πριν από ένα μήνα τον Χρήστο τηλέφωνο. Μόνος μου. Με πήρε τηλέφωνο, πήρε το δίσκο του καινούργιου. Γιατί υποφέρω. Ακούω το δίσκο, θέλω να ξέρει και του λέω, δεν ξέρω πώς θα πάει ο δίσκο σου, αλλά θέλω να ξέρει. Μπράβο γι' αυτό, μπράβο για εκείνο. 10 σε αυτό, 9 σε αυτό, μου πεις έβαλες βαθμούς. Έχει σημασία όμως, ξέρει αυτό τι λέω. Βέβαια, βέβαια. Το ίδιο έκανα και για την Ερετούλα, το ίδιο θα κάνω για οποιονδήποτε άλλο, γιατί αυτό μένει τελικά πίσω. Το ίδιο κάνεις και στον εαυτό σου. Σε παίρνει ένα τηλέφωνο να σου πει 10 εδώ, 9 εκεί. Όχι, εδώ και πολλά χρόνια όχι.
Όχι. Δεν τολμούν. Λίγα πράγματα. Όχι, τολμούν. Όχι, όχι, όχι. Με έχουν πάρει ορισμένοι. Όσο περνάει ο καιρός, λίγα. Ο άνθρωπος που είναι πολλά χρόνια γνωστός είναι αντιπαθής εκ των πραγμάτων. Κανείς άνθρωπος που είναι τόσα πολλά χρόνια στη δουλειά δεν μπορεί να είναι συμπαθής. Τι συζητάμε τώρα. Και είναι νομοτέλεια. Διακόψαμε τον Γιώργο. Θα ζούμε με αυτό. Θα ζούμε με αυτό. Θέλω να πω κάτι. Είπες πολλά ενδιαφέροντα και πολλά και πολύ σοβαρά πράγματα. Εγώ θέλω να πω κάτι. Μια κίνηση και ο Ντόνης εδώ, έτσι, και η Ελένη εδώ. Ότι ένα πολύ σημαντικό πράγμα που έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια, ίσως για μένα, ίσως το σημαντικότερο, είναι η μεταφορά της παράδοσης. Το ότι δηλαδή τα τραγούδια που είναι το προσωπικό σου ρεπερτόριο είναι ένα κομμάτι. Κάποιοι συνθέτες, σημαντικοί, πολύ σημαντική, λιγότερο σημαντική, φέρει ένα προσωπικό ρεπερτόριο με αριστουργήματα, με καλά τραγούδια, με λιγότερο καλά τραγούδια. Παράλληλα όμως είσαι, κατά την άποψή μου, ο πρώτος τραγουδιστής στην ελληνική παράδοση του τραγουδιού που συνειδητά μεταφέρει την ανάγκη της επανεκτέλεσης, της επαναδημιουργίας και της επανατοποθέτησης απέναντι σε υλικό το οποίο πρέπει να φτάσει στους νεότερους, να συντηρηθεί και να υπάρξει. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Και πολλές φορές παγιδευόμαστε. Ακόμα και εμείς ίδιοι. Και εγώ θέλω να κάνω καινούργια πράγματα. Είδες τι μου λέει ο άνθρωπος, ο οποίος περνά τα χρόνια αλλά δεν γερνάει. Πήγαινε, λέει, να κάνεις ροκ. Του άρεσε που έκανα ένα μισό τραγούδι με το Sting ή δεν ξέρω, κάποιες έπαιξα με τον Άλντι Μέολα. Πολύ ωραία είναι αυτά. Αλλά. Και ο Τσιτσάνης ροκ είναι όμως. Έτσι, γι' αυτό το λέω. Είναι ο Τσιτσάνης. Ήταν και είναι. Φέρτε μου να πιω το ακριβότερο πιωτό. Εγώ πληρώνω τα μάτια που αγαπώ. Φέρτε μου ένα μπλουζ τραγούδι να έχει αυτά τα λόγια. Να δούμε τι λέει. Πάρα πολύ σωστό. Άσπρο που γαμίσω φορώ. Και μαύρο θα το βάψω. Μαύρα είναι τα μάτια που αγαπώ, γι' αυτά τον τέχω να χαθώ. Γι' αυτά πολύ θα κλάψω. Μαύρα μου μάτια, εγώ για σας έκλαψα και θα κλάψω. Και τα άσπρο μου που κάμισω, στα μαύρα θα το βάψω. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ρέμο. Παρακαλώ. Τι είναι αυτά που θα κρατήσει από τον Γιώργο και τι είναι αυτά που θα προσπαθήσει να αποφύγει, αν δούμε τον Γιώργο ως δάσκαλο. Γιατί το συζητούσαμε πριν και συμφώνησε. Κοίταξε, αν υποθετικά τώρα, έτσι. Ναι. Είμαστε σε ένα μυστικό δείπνο εδώ πέρα. Ναι. Δεν θα ήθελα να πάρω τον ρόλο του Ιού, θα πάω εδώ πέρα. Και να φύγω προδίδοντας τον δάσκαλο. αλλά σίγουρα καταρχάς θα προσπαθήσω να αποβάλω το άγχος μου την επόμενη φορά που θα βρεθώ με τον Γιώργο, γιατί με αγχώνει πάρα πολύ. Αν και να σου πω κάτι, δεν, όχι, δεν μας είναι. Μα λείπουν ώρες, ώρες εργάσιμες. Ναι, δεν είναι ότι εσύ το επιδιώκεις ή εσύ το παράγεις. Είναι αυτό που μου πηγάζει από μέσα μου. Γιατί εγώ ξεκίνησα επαγγελματικά από 17 χρονών. Mm-hmm. Έχω πολλές χιλιάδες ώρες πτήσεις, ειδικά σε νυχτερινές πίστες. Mm-hmm. Μπορεί και περισσότερες από τον Γιώργο. Στην νυχτερινή πίστα. Ναι, για εκείνο όμω ήταν πολύ νωρί. Ναι, κάτσε πάρα πολύ νωρί. Αυτό μου έχει δώσει βέβαια μια ελευθερία κινήσεων πάρα πολύ μεγάλη. Από θέμα ψυχολογία ανθρώπων που βλέπω κάτω, με κάνει να αισθάνομαι πιο άνετα. Με τον Γιώργο κολλάω, γιατί πραγματικά αισθάνομαι έναν άνθρωπο που έχω μπροστά μου μια ζωντανή ιστορία. Όχι ότι είναι ο μεγάλο σε ηλικία και ότι. Απλά έχει κάνει τόσο πολλά και σημαντικά πράγματα. Και άνοιξε δρόμους. Για μένα είναι, δηλαδή, και δύο φορές έχει έρθει στο μαγαζί και με έχει δει. Μία πριν από κάποια χρόνια. Πώς αισθάνθηκε. Στον Απόλλωνα. Τι, δεν μπορούσα να καταπιώ. Και μία τώρα πρόσφατα με τον Αντώνη τον Βαρδί. Και ήμουν, δηλαδή, μου λέγανε από κάτω φίλοι μου και αυτά σήμερα, γιατί είσαι, ρε παιδί μου. Πεσμένο. Έχει πιάσει ένα κόπο στο λαιμό. Και όχι ότι το βγάζει ο Γιώργος. Ο Γιώργος έχει όλη την καλή διάθεση. Και τις προάλλες βρεθήκαμε στην απονομή του Αντώνη του Βαρδί. Και να σε χαλαρώσει, να σε κάνει να αισθανθείς πιο οικία. Εντάξει, αυτά όμως είναι. Ναι. Δύο μέρες δουλειά είναι.
Θα σου πω δύο-τρία ανέκδοτα. Θα σου πω δύο-τρία ανέκδοτα. Θα σε κάνω και μια βόλτα με τη μηχανή και καθάρισα. Όχι με τη μηχανή, μην πας. Μην πας με τη μηχανή. Πας το να θέλεις. Μετά δεν θα... Όχι, μιλάω καλλιτεχνικά, γιατί καλλιτεχνικά είσαι τόσο... όχι αψεκάριαστος, γιατί ίσως είναι αρνητικό το να είσαι αψεκάριαστος. Ναι. Δεν το θεωρώ και τιμητικό το να είσαι ένα αψεκάριαστο. Αλλά είναι τόσο καλός και τόσο σωστός σε ό,τι κάνει, που σε φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση. Δηλαδή, προσπαθείς, εγώ προηγουμένως προσπαθούσα να τραγουδήσω και τραγούδι του Γιώργου που ήταν αυτό, και ενώ στο μαγαζί, ξέρει ο Φίλιππας. Όχι μόνο το λέω άνετα, έξω καρδιά μου βγαίνει ψυχή. Ναι. Τώρα εδώ μου βγήκε λίγο το λάδι από την ψυχή. Εντάξει. Τα εκτός έδρας είναι αυτά. Όταν πέσει εκτός έδρας δεν είναι. Γιώργο, πρέπει ο Δημοσθένης να φύγει. Και πολύ κάθισε, γιατί είναι καιρός προπονήσεων τώρα και τρεξίματος. Η τιμή είναι πολύ μεγάλη, Δημοσθένη, το ξέρεις εσύ. Από τα δύο-τρία πράγματα που έχουμε πει. Εγώ θέλω να πω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μέσα μου έχω μια μαγεία για τους αθλητές. Κρατάω ένα κόσμο παράξενο και νιώθω ότι αυτοί που καταφέρουν και ξεπερνούν τις συνθήκες και τον εαυτό τους και φτάνουν στα Ολυμπιακά μετάλλια, στις μεγάλες διακρίσεις, είναι παραδείγματα προς μίμηση. Τα καλά παραδείγματα προς μίμηση. Η προσπάθεια που κάνετε μας κάνει όλους καλύτερους και αυτό που κάνετε μας αναγκάζει. Μας αναγκάζει να σκεφτούμε ότι αυτή η μετριότητα που μας επιβάλλεται είναι πρόσκαιρη. Ξεπερνιέται. Το μέλλον το διαγράφετε εσείς με τις θυσίες σας. Γιατί αυτό που κάνετε είναι, έχει μέσα το χαρακτήρα της θυσίας. Θυσιάζεστε. Θυσιάζετε τη ζωή σας, τα νιάτα σας για να κάνετε κάτι μεγάλο. Και αυτό το μεγάλο κάποιοι από εμάς το εκτιμούν. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Δημοσθένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θέλω να συμπληρώσω για το Δημοσθένη ότι έχει παραμείνει, ενώ έχει κερδίσει πολύ πολύ σημαντικά και ολυμπιακά μετάλλια, γι' αυτό έχει παραμείνει πολύ ταπεινός. Αυτό το... Αληθινός αθλήτης. Όλοι οι αθλήτες τους έχουν πάρει μετάλλια. Όχι όλοι. Όχι, έχουν πάρει μετάλλια. Όχι. Όχι όλοι. Όχι, διαφωνώ. Διαφωνώ. Αλλά έχει παραμείνει πολύ ταπεινός και αληθινός. Δημοσθένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο, τώρα την αρετή να σηκώσουμε, το Χρήστο ή την Αντιγόνη? Για πες. Ό,τι θέλεις. Εσύ είσαι. Όχι, εμένα που θα φύγω. Εμένα που θα φύγω, εντάξει. Μπορεί να βλέπω την αρετή. Μήπως εγώ, κύριε, μήπως εγώ. Εσύ λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Δημοσθένη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Γιώργο, πάμε να παίξουμε το τραγούδι. Πάμε. Ε, θέλεις. Πάμε. Εσύ, ανάσα.
έκλαψα η καρδιά κι αυτό μου φτάνει. Σε όνειρα, σε αισθήματα, το μυστικό το κόσμο. Σειρά σου, σειρά σου. Πω Είναι.
θάλασσα πουλιά κι άστρα χρυσά. Γιώργο, πρέπει να σε ενημερώσω για κάτι. Πρέπει να αλλάξει η εκπομπή, να λέγεται Γιώργος Δαλάρας και οι κόρες του. Γιατί βλέπω. Έτσι, δηλαδή όλο. Είναι σαν κόρες όλες. Καλύτερα οι κόρες παρά το χαρέμι. Λοιπόν, Γιώργο, πρέπει να σε ενημερώσω για το εξής. Αντώνη και σένα και όλους. Περιμένουμε μερικούς καλεσμένους ακόμη. Είναι ο κύριος Βαμβακάρης, η κυρία Γλυκερία, ο Αντώνης Βαρδής, ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, ο Μάνος Ξηδούς, ο Μπάμπης Τόκας, ο Θανάσης Λάλας, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Γιώργος Κιμούλης, ο Πάνος Κατσιμίχας και ο Ηρακλής Μιχαηλίδης. Πρέπει να κάνουμε άλλη μια εκπομπή, κύριε Νταλάρα. Λυπάμαι. Θα σας ταλαιπωρήσω λίγο, αλλά πείτε το ναι. Η έξοδος από εδώ είναι. Θα ήθελα να κλείσουμε με Τσιτσάνι, αν συμφωνείτε κι εσείς. Θα ήταν πιο όμορφο και πιο γλυκό και πιο τρυφερό, αν θέλετε. Και έτσι να περάσουμε στη δεύτερη εκπομπή. Κυρία Τσελιγοπούλου. Έλα, ναι, Ελένη, να βρούμε κάτι για να τελειώσουμε. Σκαλοπάτι σου θα κάνω για κρεβάτι, αφού την πόρτα σου την άφησες κλειστή. Να μην ξανά.
Λοιπόν. Όσο κάθεσαι εκεί να τους καπελώνω εγώ εδώ. Κοιτάξτε. Και σκέπασε με,
σκότωσε και παρηγόρησε. Αμερωμένα τα πλήτα, τα παραπέτα. Σε ένα